Λοιπόν, τον τελευταίο μήνα, κυρίες και κύριοι, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές σχετικά για το Ισραήλ, για το Χαμάς, για την Παλαιστίνη, για τη Ρωσία, πολλά και διάφορα θέματα τα οποία πολλοί ακροατές έχουν πάθει, έχουν γίνει confused. Πολλοί στην Αμερική έχουν πάθει κάποια σύγχυση. Δεν ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η αλήθεια, τι γίνεται, ακούς τους μεν, ακούς τους δε. Το Hollywood βλέπουμε ότι προχτές το Fox News παρουσίασε ότι έχει διχαστεί στα δύο και συνεχώς ανεβαίνει ο πυρετός εναντίον των Εβραίων στο Hollywood. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τους Εβραίους, διότι χάνουν με αυτό τον πόλεμο που κάνουν εκεί κάτω, χάνουν πάρα πολύ, ξέρεις, την αγάπη των Αμερικανών. Τη συμπάθεια. Τη συμπάθεια των Αμερικανών. Ξέρεις, είχαν τη συμπάθεια και όταν όμως, Γιώργο, και να πούμε την αλήθεια το εξής, ότι για τους σιωνιστές, για τους Εβραίους, είχαν μέχρι εδώ και 10 χρόνια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα οποία η αλήθεια είναι ότι κοντρολάραν και το Hollywood και τους πάντες. Σήμερα οι Εβραίοι και αυτοί που έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα και στη Γερμανία και στην Αγγλία και νομίζουν ότι διοικούν τον κόσμο με τα δικά τους τα συμφέροντα, αυτή η αλήθεια να λέγεται, έχουν χάσει πλέον. Έχουν χάσει διότι αυτός που έβγαλε το YouTube, το Facebook και τα άλλα τα social media είναι καταστροφή σε αυτά τα media. Να φανταστείς στο CBS, ABC, NBC, Fox και τα λοιπά που ήταν τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα και το CNN μπορούμε να πούμε τα τελευταία 15-20 χρόνια ήταν τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο, είχαν δισεκατομμύρια τηλεθεάτες. Τώρα βλέπεις είναι τα τελευταία στην κλίμακα, διότι πλέον ο άλλος δεν πάει να δει ούτε το CNN. Εγώ τελευταία, να πω και την αλήθεια, τελευταία χρονιά που είχα δει το CBS, NBC και τα λοιπά, τα νέα, το CNN ήταν πόσα χρόνια, 10 χρόνια πίσω. Δεν είναι, θα μου πεις είσαι και στη δουλειά, είναι στον χρόνο, αλλά άλλοι... yes. Και βλέπετε, κυρίες και κύριοι, τα μίδια αυτά είναι ελεύθερα για όλους. Έχουν βάλει στο κόγκρες εδώ στην Αμερική η μαρίδα αυτή των τάχα μέσω μαζικής ενημέρωσης να σταματήσει ο πρόεδρος Ομπάμα το YouTube. Κάτι το οποίο απογρείται να γίνει. Ούτε το Facebook θα σταματήσει, ούτε το YouTube θα σταματήσει, ούτε τα social media τα οποία βγαίνουν και ο καθένας βάζει οτιδήποτε. Τώρα, παραδείγματος χάρη, Γιώργο, για παράδειγμα, είχαμε δει πρωτού γίνει η έκρηξη του πολέμου εκεί πέρα, ή τι γίνεται στο Χαμάς, με το Χαμάς για το Ισραήλ και με την Παλαιστίνη, άλλα βίντεο από την Συρία. Τα παρουσίασε. Μουρσουμάνι. Πιάνανε παιδιά 15 χρονών, 13 χρονών, 17 χρονών, τους έκοβαν τα κεφάλια και πέσανε ποδόσφαιρο με τα κεφάλια των παιδιών. Αυτό ακόμα γίνεται, Άγγελε. Και αυτό ότι ακόμα στη συνεχίζει. Συρία, όμως. Αυτό γίνεται στην Ανατολική Συρία. Σωστά. Και στο Δυτικό Ιράκ. Ναι. Από την Ικίλ, το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και του Λεβάντ. Αυτοί οι μουσουλμάνοι. Ναι. Οι οποίοι τους έδιωξε ο Μπασάρ Αλ-Ασάντ από τη Συρία, αυτοί οι Σουνίτες. Σωστά. Και τώρα τραβάνε προς Βαγδάτη. Και ό,τι κάνανε στη Συρία, τώρα κάνουν. Στην Ανατολική Συρία, σύνορα με το Ιράκ και με στο Ιράκ. Κανείς όμως από τα μέσα εδώ στην Αμερική και στην Ευρώπη δεν μίλησε για αυτούς τους φρικτούς, για αυτές τις φρικτές δολοφονίες. Ναι. Όμως αυτές οι δολοφονίες οι ίδιοι, οι ίδιοι αυτοί οι μουσουλμάνοι είχαν και ένα τηλέφωνο, μαγνητοφωνούσαν σε βίντεο τη σφαγή και το εκδίδανε στο YouTube. Και εκατομμύρια κόσμου βλέπαν αυτές τις σφαγές. Και ρωτώ, κανένα κάλλια δεν τα βάζει αυτά τα πράγματα, αν δεν υπήρχε το YouTube. Και όμως τα βλέπουμε κάθε μέρα. Αυτό συμβαίνει σήμερα και με την, λεγόμενη Παλαιστίνη. Η Χαμάς εκμεταλλεύτηκε και χρησιμοποίησε τα παιδιά και τις οικογένειες με το να κάνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Η Χαμάς... Δεν είμαστε υπέρ της Χαμάς, είμαστε εναντίον της Χαμάς. Είναι μια τρομοκρατική οργάνωση εξίσου σε αυτή την Αλ-Κάιντα. Το γνωρίζεις πολύ καλά, Γιώργο. Η Αμερική είχε διαφορετικό τρόπο εξόντωσης της Αλ-Κάιντα. Δεν πήγε κάτω στο Πακιστάν και να πάει να κάνει πόλεμο και να ρίξει μπόμπες σε όλο το Πακιστάν για να καθαρίσει ένα άτομο. Πρόσεξε. Είχε κατασκοπία η Αμερική, είχε το χρήμα. Κατάφερε και έπιασε και εξουδετερώσε τον Μπιν Λάντεν. Χωρίς να υπάρχουν απώλειες. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Στο Πακιστάν.
χωρίς να πέθουν απώλειες. Το είπε προεκλογικά ο Ομπάμα, θα το κάνει. Αν τον εντοπίσουμε μέσα στο Πακιστάν, θα τον σκοτώσουμε, τον καθαρίσουμε, είπε, χωρίς να πάρουμε καμία άδεια από το Πακιστάν. Από τίποτα. Και εκεί τον κατηγόρησε ο Μακέι. Ο Μακέι. Ναι. Δηλαδή, ο Ομπάμα, άμα έλεγε ο ουρανός είναι μπλε, ο Μακέι θα έλεγε όχι, είναι πράσινο. Έκανε άστο Μακέι. Αντί να διαφωνήσει μαζί του. Κοίταξε, υπάρχουν μερικοί πολιτικοί και με τους Ρεπουμπλικανούς και με τους Δημοκράτες. Η αλήθεια να λέγεται. Θα πούμε σήμερα για τον Μακέι να μαθαίνει. Ότι αυτός ο Μακέις ήταν φιλοπολεμικός ο άνθρωπος. Ήταν ο άνθρωπος με τα τάξη. Και ομάδα με τάξη. Θα πεθάνει αυτό σε λίγο, πρέπει να πεθάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, ναι, δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, υπόθεση. Εντάξει. Τι να πεις τώρα. Η υπόθεση το εξής, ότι με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να ολοκληρώσω αυτό το βήμα σε σένα, ναι, Γιώργο, είναι ότι οι Εβραίοι, ή μάλλον αυτοί οι λίγοι Εβραίοι που θέλουν να δημιουργήσουν την παγκόσμια αυτή κυβέρνηση, γιατί από εκεί όλα έρχονται, την έχουν πατήσει και έχουν στριμωχθεί στη γωνία. Έχουν αποτύχει από όλες τις πλευρές. Το μόνο που πετύχανε μέχρι στιγμής είναι να φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μουσουλμάνους, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή είναι σε πολλά εκατομμύρια οι μουσουλμάνοι που δεν ήταν εδώ και 20 χρόνια και οι οποίοι μπορούν να τεινάξουν την Ευρώπη στον αέρα. Την Ευρώπη ολόκληρη. Θα τα δείξουμε αυτά απόψε. Λοιπόν, Γιώργο, να ακούσουμε τι έχεις να μας πεις. Λοιπόν, Άγγελε, θα αρχίσουμε με δύο βίντεο. Ναι. Απόψε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα πάλι. Απανταχού της Οικουμένης. Θα αποκαλύψουμε ποια είναι η Χαμάς και τι ακριβώς γίνεται κάτω στην περιοχή της Γάζας. Ναι. Θα εξηγήσουμε γιατί γίνεται στη Γάζα, που έχει 1,8 εκατομμύριο Παλαιστίνιους είναι ο πληθυσμός της Γάζας, και δεν γίνεται τίποτα λίγες δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, που υπάρχουν 1,7 εκατομμύρια Παλαιστίνοι στη Δυτική Όχθη. Η Δυτική Όχθη, η Ιορδάνη ποταμού, η λεγόμενη Δυτική Όχθη, την οποία απέκτησε, εκεί μένουν οι Παλαιστίνοι, την οποία απέκτησε ή κέρδισε, ας το πούμε, γιατί οι πολεμιστές κερδίζουν τους πολέμους. Λοιπόν, κέρδισε το Ισραήλ στον πόλεμο των 6 ημερών του 1967. Γιατί έχει ησυχία εκεί και στη Γάζα γίνεται της Ιερόδουλης. Θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά απόψε και θα εξηγήσουμε ποια είναι η Χαμάς. Και απόψε, κυρίες και κύριοι, θα δείτε κάτι για πρώτη φορά που δεν έχει παρουσιάσει καμία ελληνική τηλεόραση. Το καταστατικό της Χαμάς. Μάλιστα, αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Θα δούμε τι γράφει. Επίσης, πάω πίσω στην ερώτηση γιατί γίνεται εδώ στη Γάζα και δεν γίνεται στη Δυτική Όχθη, και υπάρχουν κάποιοι λόγοι, αλλά θα σας εξηγήσουμε και τον κύριο με χάρτης. Λοιπόν, Άγγελε, το πρώτο βίντεο είναι από την τηλεόραση Fox News, είναι πρόσφατα. Είναι ένα μπιμπελό του Fox να μιλάει με τον γιο ενός ιδρυτικού στελέχους της Χαμάς, ο οποίος το έσκασε από την Παλαιστίνη πριν περίπου 14 χρόνια, το 97, εργαζόταν για τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες μέχρι το 2007 και τώρα μένει στην Αμερική. Επίσης, το δεύτερο βίντεο είναι από την Κυπριακή τηλεόραση, πρόσφατο κι αυτό, ναι. Χρήστος Ιακώβου δίνει μια συνέντευξη, και αυτό παλαιολιγόλεπτο είναι, 5-6 λεπτά, σχετικά με την υπόθεση κάτω στην Παλαιστίνη, στη Γάζα. Λοιπόν, έτσι, Άγγελε, μπορούμε να δούμε για τα βίντεο να τα παρουσιάσουμε, ναι, να τα παρουσιάσουμε και αυτά τα βίντεο. Ένα μετά το άλλο μπορούμε να τα και αυτομάτως να δώσουν τη βάση τους. Το ένα που είναι στα αγγλικό για τους φίλους τηλεθεάτας, μην ανησυχείτε. Θα το μεταφράσουμε, ας πούμε, στα ελληνικά από το Fox News για να ξέρουν οι φίλοι τηλεθεατές το τι ακριβώς συμβαίνει. Δώστε μου ένα λεπτάκι μόνο να πάω στα βίντεο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο βίντεο, όπου εδώ είναι, και να το δουν οι φίλοι ακροατές. John Kerry invested an enormous amount of time.
In the end, it's up to the two parties to make a decision. We can lead them to resolve some of the technical issues and to show them a path, but they've got to want it. That was President Obama earlier today suggesting there's only so much America can do to broker a peace between Israel and Hamas. Our next guest is the son of one of the founders of Hamas and says a lasting peace will never be possible. His father, a leader of the terror group, was arrested earlier this summer in connection with the kidnapping and murder of three Israeli teenagers. That crime is believed to have sparked the deadly conflict between Israel and Hamas nearly, well, years ago. When the world began to see images like these emerge of the child victims in this fight, Mossab Hassan Youssef felt compelled to speak out in the hopes of shedding light on Hamas ideology. Mossab Hassan Youssef is the son of Hamas founder Sheikh Hassan Youssef, and he's also the author of Son of Hamas. He is featured in the documentary The Green Prince. Mossab, good to see you tonight. Thank you so much for being here. And so let's start with this. Why do you believe that a lasting peace is never going to happen? Well, peace between Israel and Hamas is not going to happen because Israel is a democracy. Hamas is a terrorist organization. It's an ideological organization. Is there a possibility for peace between Israel and Palestinians? That's possible, but not between Israel and Hamas. What your father co-founds what our State Department says is a terror group, what you say is a terror group. How were you brought up in it? How did they begin to try to indoctrinate you? Well, when I was a child, the first Palestinian Intifada started. And we witnessed violence and many people were dying and we hated Israel. Then the second Palestinian Intifada came and waves of suicide bombing attacks and we blamed Israel. And I used to think that Israel is the enemy, not knowing how my father and his organization was only a tool in the hands of some regional powers, that they move Hamas and encourage them to kill and fight against Israel for just political gain. And at some point, I got really tired of this game, and I chose to a different path for my life. When you see these images that we are seeing now of these Palestinian children looking scared, hurt, confused, and I asked the current Israeli ambassador to the United States last night in the program about the fear that Israel, in fighting this battle, may be stoking the next generation of hate. Do you see that as a real risk, and how do we stop that from happening? Well, it's a risk, and I think there's gonna be more generations to hate Israel, and unfortunately, Israel has no choice but to defend itself. Now, the only way, I believe, to fight an organization like Hamas is to unmask them by exposing their ideology, what they stand for. Hamas is not a political party. It's not even a Palestinian organization. Hamas hijacked what's so-called the Palestinian cause and infiltrated the society to push their religious ideological agendas. Now, I would like to remind the Palestinian people what Hamas did to their rival party, Fatah, in Gaza when Hamas took over a few years ago. They killed Fatah the same way that they're killing the Israeli soldiers today. Hamas does not care for the lives of Palestinians. Don't think for a second, please, that Hamas cares for the children's blood. They want the children of Gaza to die. This is what gives them Arab and Islamic world sympathy, and this is what will condemn Israel internationally. This is their game, and they're happy about it. When I hear you talking about them, and this is, you know, we've heard some of this before, I wonder how you think we, the United States and our president, are handling this. You know, when you hear the president, he condemns Hamas's tactics, but then he also has harsh words for Israel on the civilian casualties. Yes. Well, what I would like to see from the president of the United States of America, not to be a mediator here in this situation. Right. You know, Israel is a democracy. You know, and since Socrates and Plato, democracies don't negotiate with terrorists or terrorist organizations.
As long as Hamas continues and insists to be a terrorist organization using force to push their political and religious agendas, I think all democracies has to unify to fight this type of organization. If we fail in fighting Hamas, tomorrow there will be 100 Hamas, and they will take advantage of our division and disagreement. Is there too much equivocating going on, or I mean, is the president right to be calling out the civilian casualties? Well, again, what I would like to see from the president of the supreme power in this world, not to take sides, not even to try to be balanced. He comes off balance, you know, and he tried to come as a mediator in this situation. He needs to stand by Israel, not because Israel stands for all the American values and the free world values alone, because Hamas is the enemy of the United States of America. Hamas is the enemy of the free world. And what Israel is doing today in the region mm-hmm. is fighting on behalf of all the free people in this Western civilization. Wow. Mousab, you're a very brave young man. Thank you very much for coming on. Thank you. Extraordinary. Λοιπόν, Γιώργο, είδαμε το πρώτο κομμάτι. Θέλεις, πρώτα πάμε στην Κύπρο, να μας εξηγήσεις σχετικά με... Καλή σκέψη αυτή, Άγγελε. Ας ναι. κάνουμε κάνα δύο λεπτά πάνω στη συνέντευξη αυτή. Πάλι, ο κύριος αυτός είναι γιος ενός ιδρυτικού στελέχους της Χαμάς. Θα σας εξηγήσουμε απόψε την διαφορά μεταξύ τη Χαμάς και τη Φατάχ. Mm-hmm. Επίσης, από ό,τι είπε ο κύριος αυτός, η Χαμάς δεν τους ενδιαφέρει η τύχη των παιδιών. Η Χαμάς θέλει μάλιστα να σκοτωθούν τα παιδάκια, έτσι για να κερδίσει την συμπάθεια των διαφορετικών λαών. Αυτός είναι ο σκοπός της, αλλά εμείς θα μπούμε βαθιά απόψε στη Χαμάς και θα δούμε το καταστατικό της και θα συζητήσουμε κάποια πράγματα. Με λίγα λόγια, εξήγησε στον κόσμο τι είπε ο γιος που ήταν ένας από τους ιδρυτές της Χαμάς, αυτής της εξτρεμιστικής οργάνωσης. Στη διάρκεια της ομιλίας θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, Άγγελε. Το άλλο που είπε ο κύριος αυτός είναι σχετικά με την διαμάχη της Χαμάς και τη Φατάχ, και μάλιστα όταν ανέλαβε η Χαμάς την διοίκηση της Γάζας με εκλογές. Ναι, με εκλογές το 2006, αμέσως μετά καθάρισε κάποια στελέχη της Φατάχ. Αλλά ο κύριος λόγος που κέρδισε τις εκλογές στην Γάζα η Χαμάς το 2006 ήταν επειδή η Φατάχ ήταν υποδιάλυση. Ποια είναι η Φατάχ? Η Φατάχ είναι αυτοί που ακολούθησαν την Παλαιστινιακή Αρχή, ανήκουν στην Παλαιστινιακή Αρχή, ναι. του Γιασέρ Αραφάτ. Όσοι θυμόμαστε τον Γιασέρ. Ναι, ναι, τον Αραφάτ. Ποια είναι η Χαμάς? Η Χαμάς είναι ένα παρακλάδι της μουσουλμανικής αδελφότητος. Αυτή που μέσα υποστεί... από τα σπλάχνα της αδελφότητας. Να τονίσουμε όμως, Γιώργο, ότι η μουσουλμανική αδελφότητα υποστηρίχθηκε από τον πρόεδρο της Αμερικής Ομπάμα. Σωστά, υπό την, υπό την αρχηγία του State Department της ναι. Μανιακού Χίλαρη Κλίντον. Ωραία, υποστηρίχθηκε και τελικά ήταν ότι είχε δίκιο ο Μπους που τους είχε στριμώξει στη γωνία. Κοίτα, δεν ξέρω κατά πόσο τους στρίμωξε ο Μπους στη γωνία, το οποίο έκανε ο Ομπάμα μέσω του Χίλαρης, το οποίο δεν είχε κάνει ο Μπους. Ο Ομπάμα ανέλαβε το 2008, Άγγελε. Ναι. Και αυτό έχει σχέση με την Τουρκία. Γιατί αυτά που θα πούμε απόψε, κυρίες και κύριοι, όλα έχουν σχέση με την Τουρκία. Σωστά. Λοιπόν, ο Ερντογάν ανέλαβε αρχές του 2001, κάπου τότε. Όρισε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αχμέτ Αούτογλου, 5-6 χρόνια αργότερα, κάπου τόσο ας πούμε. Ναι.
Λίγα χρόνια αργότερα ανέλαβε ο Ομπάμα και έβαλε, διόρισε την Χίλαρη Κλίντον Υπουργό Εξωτερικών. Η Χίλαρη Κλίντον ακολούθησε το δόγμα Νταβούτογλου, το οποίο εξηγήσαμε αρκετές φορές στην εκπομπή αυτή. Από την Τουρκία. Μια νεοοθωμανική αυτοκρατορία, ένα τουρκικό μοντέλο, δηλαδή μεν υπάρχουν κάποιες εκλογές. Αλλά μην ορίζουμε ποιοι θα είναι οι υποψήφοι. Δεν θα πρέπει να εξηγήσουμε και ότι εξαιτίας αυτής της συνέπειας με τη Χίλαρη Κλίντον δημιουργήθηκαν τα γεγονότα, ναι, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, στη Συρία και, ναι, τώρα στο Ισραήλ. Ναι. Τώρα όλα, αυτά είναι, όλα αυτά είναι μια λυσίδα όπου ήταν εξαιτίας της Χίλαρη Κλίντον, η οποία η γυναίκα αυτή δεν ξέρει τι κάνει. Μεθυσμένη ήταν, χωρισμένη ήταν με τον άντρα της, τα λένε εδώ πέρα στα νέα συνεχώς ότι έχει γίνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτή η γυναίκα σε θέση ούτε να ήταν υπουργός των εξωτερικών. Γιατί έπαιρνε κάτι αποφάσεις. Να γίνει πρόεδρος. Ο Θεός να φυλάξει. Άμα την ψηφίσουν οι Αμερικανοί, είναι όπως οι Έλληνες ψηφίσαν τον Γιώργο Παπανδρέου να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και μετά τους πήρε. Όχι, πολύ χειρότερα θα είναι αυτό. Γιατί... Χειρότερο αυτό, γιατί θα έχουμε και θανάτους. Θα έχουμε και πολύ χέσιμο αίματος, ας πούμε, άμα βγει η Χίλαρη Κλίντον. Θα ανοίξει πολέμους και μέτωπα δεξιά και αριστερά που θα φτάνει η Αμερική και ο Αμερικανός πολίτης θα πληρώνει. Θα ξεσηκωθούν όλοι. Τέλος πάντων. Εκεί φταίει η κυβέρνηση Ομπάμα, μάλιστα. Μα φταίει και η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Ομπάμα. Βεβαίως έκανε. Γι' αυτό σου λέω ότι στα 8 χρόνια του George Bush, όταν πρωτοβγήκε, του φέρανε τα Twin Towers, εντάξει. Που όλοι λένε ήταν φτιαχτά από τους Εβραίους, από τον George Bush, εξεπίτηδες για να φέρουν την οικονομία άνω κάτω κτλ. Αυτά είναι όλα βλακίες. Όποιος θέλει να πιστεύει σε θεωρίες συνωμοσίες. Κοίταξε, εγώ είδα κάποια βίντεο που κυκλοφορούν και επειδή είναι και η δουλειά μου με τα βίντεο και κάνω τη δουλειά μου μέρα νύχτα εκεί για τα effects. Είδα ακριβώς βγαίνουν κάτι και βάζουν με face πράγματα κακό, λέει έγινε έτσι. Δηλαδή είναι τρελό όταν όλα τα κανάλια παρουσιάσανε ζωντανά βιντεοτενίες, ακόμα και παρασιτέχνες. Μη μου πεις ότι ένα κανάλι μπορεί να παρουσιάσει το CNN που λέει ο λόγος τα ψεύτικα αεροπλάνα και τα άλλα να παρουσιάζανε από τα iPhones ή από τα Android τα τηλέφωνα τους βίντεο με τα αεροπλάνα να χτυπάνε τους πτήρους, όχι ήταν fact. Κάτσε τώρα. Τόσο κοντοί άνθρωποι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι έτσι είναι liberals και θέλουν να δημιουργήσουν κάποια φοβερή κατάσταση εναντίον του George Bush ή της Αμερικής. Πολύ απλό. Όχι μόνο liberals, δηλαδή αντιαμερικανοί και τα λοιπά. Είναι και μέσα από την ίδια Αμερική. Αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας σχετικά για την 11η Σεπτεμβρίου, αυτοί που είναι πίσω από τις θεωρίες αυτές, οι πιο περισσότεροι είναι ακροδεξιοί. Να το ξέρεις αυτό. Ή ακροδεξιοί ή οτιδήποτε είναι. Γιατί είδα κάποια βίντεο σε κάποια φίλμες που βάζω στο HBO από το Hollywood και αυτός ο άνθρωπος πάντα, ας πούμε, ήταν... Πάντα μήναγε, ήταν... Ο Michael Moore αυτός είναι αριστερός, ναι. Δηλαδή, έχει, όχι αριστερός, αλλά λίμπερ, δηλαδή... δεν είναι έτσι άνθρωποι. Πιστεύουν, ας πούμε, σε άλλους κανόνες. Πιστεύουν ότι πρέπει ο φτωχός να γίνει φτωχότερος και ο πλούσιος πλουσιότερος. Αυτή είναι η ιδεολογία τους. Πολύ απλή. Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε. Ένα ακόμα, Άγγελε. Ναι. Αυτό το απευθύνω στον φίλο μας τον Άσερ, τον οποίο ζητώ να επιστρέψει στον διάλογο. Λοιπόν, ο κύριος στην Fox News είχε πει κάτι. Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης μας έμαθαν ότι οι δημοκρατίες δεν διαπραγματεύονται με τερορίστ, με τρομοκράτες. Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, κύριε Άσερ, το είπε αυτό. Και αν επιτρέπετε, Άγγελε, θα ήθελα να αφιερώσω ένα λεπτούλι στον φίλο μας τον προφέσορ. Βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν, γιατί ήταν κάτι, κυρίες και κύριοι, πάνω στο διάλογο μου, στο Skype, φωνές και τα λοιπά, δεν άκουσα κάτι και το άκουσα στην επανάληψη όταν είδα το βίντεο. Ο Αλιταράς, ξέρετε τι είπε? Ότι ο πρόεδρος Ομπάμα κάνει μεγάλο λάθος. Και όλοι οι πρόεδροι. Ναι, όταν τιμάει την Ελλάδα και λέει ότι... και γιορτή στο Λευκό Οίκο, ναι, όταν δηλώνει ότι ο δυτικός πολιτισμός χρωστάει τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Ο πολιτισμός και η δημοκρατία είναι χάρη στην Ελλάδα. Το έχουν πει πολλοί πρόεδροι αυτό το πράγμα και προεκλογικά και κατά τη διάρκεια της προεδρίας τους. Ακόμα αυτό και σε αλήθεια. Τέτοια λεπτομέρεια έφτασε ο Αλιταράς να για πει. Να μας αναλύσει την τηλεόραση και σε λίγες, επειδή έχω πάρα πολύ δουλειά τώρα τελευταία, Άγγελε, το οποίο θα ήθελα να παρουσιάσω, όχι του Ομπάμα τα λόγια, θα παρουσιάσω γραπτά
τα καθεαυτού κείμενα των Αμερικανών πριν 200 χρόνια. Τι λέγανε για την Ελλάδα. Τι λέγανε για την Ελλάδα. Και τι ρεσπέκτηκαν στην Ελλάδα. Όταν παρακαλούσαν την κυβέρνηση Μονρό να βοηθήσει τους επαναστάτες. Τι λέγανε για δημοκρατία. Τι λέγανε για Ελλάδα. Μεγάλη πόδο. Επειδή οι Μακεδόνες, ας πούμε, και οι Σπαρτιάτες είχαν βασίλεια και δεν είχαν δημοκρατία όπως είχαν οι Αθηναίοι, δεν μπορούμε να δοξάσουμε όλη την Ελλάδα για τη δημοκρατία. Αποκλείεται. Δεν θα πούμε τίποτα θετικό για την Ελλάδα. Μας λέει ο Άσιρουστ. Λοιπόν, σε θέλω πάλι στον αέρα. Κάτσε, θα τα πούμε άλλη μέρα αυτά. Να έχουμε και τον Άσερ μαζί. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κύπρο. Να δούμε, κυρίες... Στον Τίτο Χρήστο Ιακώβου, αναλυτής και αυτός. Να ακούσουμε... Και θα μας εξηγήσει πολλά. Να ακούσουμε τον Χρήστο Ιακώβου τι ακριβώς μας λέει ο Χρήστο Ιακώβου. Παρακολουθήστε το, κυρίες και κύριοι, αυτό το βιντεάκι. Δεν είναι πολλή ώρα, αλλά να δουν οι ακροατές μας. Ας το ακούσουμε, λοιπόν. Το Ισραήλ, όπως το κατηγορούν, όντως στόχευε να σκοτώσει παιδιά με τους τελευταίους αυτούς δύο ηχηρούς βομβαρδισμούς ή στόχευε να πλήξει την πηγή από όπου ρουκέται στις Χαμάς. Εκτοξεύθηκα. Το είχαμε πει και παλαιότερα. Μέσα από αυτήν την κρίση, το Ισραήλ έχει συγκεκριμένους στρατιωτικούς στόχους. Ο πρώτος είναι να καταστρέψει τα σημεία από τα οποία εκτοξεύονται ρουκέτες. Έστω και αν είναι από χώρο του ΟΗΕ που χρησιμοποιείται ως καταφύγιο από παιδιά και αμάχους. Αυτό, η πρακτική την οποία έχει δείξει το Ισραήλ, τουλάχιστον από το 2000 και μετά, δείχνει ότι δεν το ενδιαφέρει ποιας ποιότητας είναι ο συγκεκριμένος στόχος τον οποίο χτυπά. Τον ενδιαφέρει απλώς να υλοποιηθεί η αποστολή, η στρατιωτική αποστολή, να καταστραφεί ο χώρος εκτόξευσης και αποθήκευσης των ρουκετών. Και σε δεύτερο στάδιο, που είναι ίσως για αυτό που παίρνει κάποια διάρκεια αυτή η κρίση, είναι να καταστραφούν οι υπόγειες σύραγγες, οι οποίες είναι δύο ειδών. Είναι οι σύραγγες οι οποίες ενώνουν την Αίγυπτο με τη Χαμάς, όπου είναι οι σύραγγες όπου διοχετεύονται ρουκέτες από το εξωτερικό στη Λωρίδα της Γαζάς. Και σχάτως έχει παρατηρηθεί και μια δεύτερη κατηγορία από σύραγγες, όπου ενώνουν την Λωρίδα της Γάζας με την ενδοχώρα του Ισραήλ και δίνει την ευκαιρία στη Χαμάς να σκοτώνει Ισραηλινούς στρατιώτες ή να αναπαγάγει Ισραηλινούς πολίτες ή Ισραηλινούς στρατιώτες, όπου είναι μια νέα τακτική την οποία υιοθετεί η Χαμάς προκειμένου να προκαλέσει μεγαλύτερο κόστος στο Ισραήλ, διότι η απώλεια ανθρώπινης ζωής, έστω και μίας, στους Ισραηλινούς έχει τεράστιο ψυχολογικό κόστος, σε αντίθεση με τους Παλαιστινίους, όπου βλέπουν την απώλεια ανθρώπινης ζωής ως μια ενίσχυση προς τον αγώνα απελευθέρωσης που κάνουν. Για τους Ισραηλινούς, η απώλεια ανθρώπινης ζωής έχει διαφορετικό χαρακτήρα εσωτερήγευσης. Ποιο είναι το χάσμα μεταξύ Χαμάς και Παλαιστινιακής αρχής. Τεράστιο. Αυτό είναι πολύ ουσιώδες ερώτημα για να μπορεί να καταλάβει και ο κόσμος, κύριε Χριστοφίδου, γιατί βρίσκεται εκτός τροχιάς ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής αρχής, Μαχμούντ Αμπάς. Η Παλαιστινιακή αρχή, ως γνωστόν, εγκαθιδρύθηκε μετά τη συμφωνία του Όσλο το 1993. Μέχρι και το 2006, των απόλυτων ελεγχών ασκούσε η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, η οποία ήταν η οργάνωση Ομπρέλα, η οποία συνένωνε όλες τις παλαιστινικές οργανώσεις που ιδρύθηκαν από το 1948 και μετά των πρώτων Αραβο-Ισραηλινών πολεμών, όπου κατάφερε μέσα σε αυτήν την πορεία να κυριαρχήσει η οργάνωση Φάταχ του Ιασέρ Αραφάτ. Μετά το 2006, στις εκλογές, όπου κέρδισε στις γενικές εκλογές η Χαμάς, έχουμε ένα διεισμό εξουσίας στους Παλαιστινίους. Στην Παλαιστινιακή Αρχή. Έχουμε πρόεδρον τον Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος προέρχεται από την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, και πρωθυπουργών, ο οποίος ήταν ο Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος προερχόταν από τη Χαμάς. Παρά το γεγονός ότι τον είχε απολύσει το 2007 ο Μαχμούντ Αμπάς, εντούτοις η Χαμάς, επειδή ελέγχει πλήρως την Λωρίδα της Γάζας, περιορίστηκε εκεί η διοίκηση της Χαμάς. Με ό,τι αυτόν συνεπάγεται, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας δυσμός εξουσίας. Στη Δυτική Οχθή του Ιορδάνη, που είναι το μεγαλύτερο μέρος των Παλαιστινίων,
και το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της Παλαιστινιακής Αρχής του ελέγχει η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ενώ τη Γάζα την ελέγχει η Χαμάς. Όμως, έχει διευρυνθεί αυτό το χάσμα το τελευταίο τεράστιο χρόνο χάσμα. Σε συγκριτικά με τις προηγούμενες παρόμοιες σειράξεις που είχαμε στην περιοχή. Βεβαίως έχει διευρυνθεί, αλλά τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια η Χαμάς είχε πάθει μια εγκαθίζηση, διότι η Χαμάς δεν επιβιώνει πολιτικά, δεν υπάρχει κρίση. Συνεπώς, επειδή έχουν προκηρυχθεί εκλογές εντός των επόμενων πέντε μηνών στις Παλαιστινιακές Αρχές και θα είναι εκλογές ταυτόχρονα και προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, η Χαμάς, χτυπώντας αυτή τη στιγμή, βρέθηκε στο επίκεντρο της Παλαιστινιακής πολιτικής και διεθνώς. Ενισχύεται. Ενισχύεται και διεθνώς. Αυτή η εικόνα η οποία εκπέμπεται είναι ότι η μοναδική οργάνωση η οποία υπάρχει σήμερα αποτελεσματική στους Παλαιστινίους είναι η Χαμάς. Και ανάμεσα στους Παλαιστινίους παρουσιάζεται η Χαμάς ως η πιο ουσιαστική αντιστασιακή οργάνωση. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Ιακώβου, το οποίο έχει να κάνει με τον Ταγίπ Ερντογάν. Οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ γνωστό ότι δεν είναι καλές. Θυμάμαι και σε παλαιότερα άρθρα σας που γράφατε και ομιλίες σας για το ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να τα βάλει με το Ισραήλ. Σε μια όμως προεκλογική έντονη ομιλία του έφτασε ακόμη και σε σημείο να παρομοιάσει το Ισραήλ με το Χίτλερ. Βέβαια αυτό δεν πρέπει να μας εκπληκτεί, διότι ο Ερντογάν επαναλαμβάνει αυτόν όπως τον έχουμε γνωρίσει και στο παρελθόν σε ό,τι αφορά τη ρητορική την οποία αναπτύσσει αντί του Ισραήλ. Εκεί είναι η ερώτηση μου. Ήταν απλά ένα προεκλογικό πυροτέχνημα και μια έτσι επίδειξη της ομιλίας του ή είχε και κάποια ουσία? Αυτές τις δηλώσεις δεν τις έκανε μόνο σε περίοδο προεκλογικής εκστρατείας. Η συγκεκριμένη δήλωση ικανοποιεί περισσότερο προεκλογικές σκοπιμότητες ώστε να κερδίσει όσον το δυνατόν περισσότερους ψήφους. Όμως ο Ερντογάν, η εικόνα την οποία επιχειρεί να εκπέμπει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή είναι ανάλογη με την εικόνα την οποία προσπάθησε να εκπέμπει ο Νάσερ της Αιγύπτου τη δεκαετία του 50 ή 60, ο οποίος προβάλλοντας τον παναραβισμό, την αραβική ενότητα, έθεσε ενός αιχμή του δόρατος της εξωτερικής του πολιτικής την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Το αποτέλεσμα ήταν να συντριβούν τα οράματα του στον πόλεμο του 67 και ενώ παρουσιαστήκε ενός ένας μεγάλος επαναστάτης, πέθανε το 70 ως ένας αποτυχημένος ηγέτης. Και είχε και την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης, είχε ταπεινώσει τους Βρετανούς και τους Γάλλους στην κρίση του Σουέζ, είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες ο Νάσερ και πολύ πιο μεγάλες προοπτικές από ότι ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, με την επιλογή την οποία κάνει, αυτομάτως συγκρούεται και με τις αμερικανικές επιλογές στην περιοχή, αλλά για την Τουρκία ταυτίζεται πλήρως με τη Χαμάς, η οποία Χαμάς είναι και ο μοναδικός του σύμμαχος στην περιοχή. Αν δούμε το γεωστρατηγικό χάρτη, δεν έχει η Τουρκία έναν κράτος με το οποίο να έχει μια στενή σχέση. Ήταν η Αίγυπτος. Μετά την ανατροπή των Ισλαμιστών, έχει απολέσει την οποιαδήποτε καλή σχέση με την Αίγυπτο και η μοναδική καλή συνεργασία την οποία έχει είναι η Χαμάς. Αντιλαμβάνεστε, με αυτά τα φτωχά εργαλεία, στρατηγικά εργαλεία, δεν μπορεί η Τουρκία να νομίζει ότι θα μπορεί να επαγορεύσει πολιτική στην περιοχή. Και η διαρκή σύγκρουση με το Ισραήλ σημαίνει ταυτόχρονα και η υπόσκαψη της αμερικανικής γεωστρατηγικής στην περιοχή, όπου αυτό, αντιλαμβάνεστε, μπορεί να αποφέρει σοβαρό κόστος για την ίδια την Τουρκία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Αυτά συγκεκριμένα σχετικά με την Κύπρο. Έλα Γιώργο, είσαι εκεί? Εδώ Άγγελε, και τώρα θα μπούμε στις αναλύσεις. Ωραία, λοιπόν πάμε τώρα να ακούσουμε συγκεκριμένα, ας πούμε, με τις ζητήσεις και τι ακριβώς συμβαίνει με την Τουρκία. Πολύ ωραία, γιατί πίσω απ' όλα, να είστε σίγουροι κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η Τουρκία. Πάμε πίσω στον αναλύτη, στον κύριο που μίλησε στο Fox, τον γιο του ιδρυτή μέλους της Χαμάς. Είχε πει, μας δίδαξαν, λέει, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, ότι οι δημοκρατίες δεν διαπραγματεύονται με τρομοκράτες. Λοιπόν, τι εννοούσε με αυτό? Και Άγγελ, άμα είναι, να μπούμε και στο συνημμένο, εντάξει, να μπούμε και στο συνημμένο. Ναι. Έτσι, ετοίμασέ το εσύ. Ναι, ναι, ναι. Η Αμερική, κυρίες και κύριοι, ως δημοκρατία δεν συμβιβάζεται με τρομοκράτες. Αυτό είναι γνωστό. Ο πρόεδρος Bush, ο πρόεδρος Obama, we don't negotiate with terrorists. Έτσι, όταν κάθονται στο τραπέζι οι μεσολαβητές, πιο πολύ ηγετικό ρόλο έχει παίξει η Αίγυπτος στη μεσολάβηση εδώ.
Και πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί η Αίγυπτος δεν υποστηρίζει τη Χαμάς. Θα το συζητήσουμε γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που κάθονται στο τραπέζι όταν προσπαθούν να τα βρουν μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Αλλά θα δούμε ότι η Αμερική τη Χαμάς την έχει στην λίστα τρομοκρατών. Τη θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση. Σαν την Αλ-Κάιντα. Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα. Ο Αμερικανός δεν διαπραγματεύεται, δεν κάθεται στο ίδιο τραπέζι με κάτι τέτοιους. Τι κάνουν όμως μετά οι Χαμάς? Ποιος αντιπροσωπεύει τη Χαμάς στον τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να μπορέσει να επικοινωνήσει με τους Αμερικανούς? Η Τουρκία. Η Τουρκία, κυρίες και κύριοι, και το Κατάρ, αλλά σε κύριο βαθμό η Τουρκία, αντιπροσωπεύει την Χαμάς στις διαπραγματεύσεις της με το Ισραήλ και, και με την Αμερική. Ναι, ναι. Η Τουρκία είναι η αντιπρόσωπος της Χαμάς. Ο Αμερικανός δεν συμβιβάζεται με τρομοκρατική οργάνωση. Και θα το δείξουμε γιατί. Μπορούμε να πάμε, Άγγελε, στην πρώτη φωτογραφία, στο συνημμένο, το ανέβασες, γιατί έχουμε στο ίντερνετ έχουμε ένα λεπτό περίπου καθυστέρηση. Ναι, 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 πάνω είναι, ναι. Λοιπόν, το Χαμάς Αλφα, η εικόνα, κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη σελίδα του καταστατικού της Χαμάς. Απλώς ήθελα να σας δείξω ότι το πήραμε από την νομική σχολή του Πανεπιστημίου Yale. Έτσι δεν μπήκαμε σε καμία ψεύτικη ιστοσελίδα, μήπως διαβάσουμε καμία προπαγάνδα. Είναι από μια σοβαρή νομική σχολή, από ένα πολύ σοβαρό πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο του Yale. Είναι η επίσημη μετάφραση στα αγγλικά του καταστατικού της Χαμάς. Εάν θέλεις, Άγγελε, και θα σας διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα, κυρίες και κύριοι, σχετικά με το καταστατικό της Χαμάς. Ωραία. Αν μπορούμε να πάμε, Άγγελε, στη δεύτερη εικόνα, την Χαμάς 1. Διαβάζουμε, δηλαδή το τέλος της πρώτης παράγραφου. Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it just as it obliterated others before it. Επίσης, και έχουμε τώρα μια μετάφραση. Το Ισραήλ, τώρα τι λέει η Χαμάς στο καταστατικό της. Το Ισραήλ θα υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι που το Ισλάμ θα το εξαφανίσει. Όπως ακριβώς εξαφάνισε άλλους πριν το Ισραήλ. Τώρα, και θα το επισημάνω αυτό σε όλα τα φιλαράκια που είναι εναντίον το Ισραήλ και με τη Χαμάς ή με τους Παλαιστίνιους, μόνο και μόνο για να είναι εναντίον το Ισραήλ. Εγώ απόψε θα εξηγήσω ποιος είναι ο αντίπαλος του Ισραήλ σε αυτή τη φάση. Δεν είναι ο Παλαιστινιακός λαός, γιατί αν ήταν ο Παλαιστινιακός λαός θα βλέπαμε τα ίδια και στη Δυτική Όχθη. Η Δυτική Όχθη κοιμάται ήσυχα εδώ και ένα μήνα. Γιατί την Δυτική Όχθη την ελέγχει η Φατάχ, ο Μαχμούντ Αμπάς. Την Γάζα, τη λωρίδα της Γάζας, την ελέγχει η Χαμάς. Προχωράμε, Άγγελε, πάμε τώρα σε κάποια άρθρα του καταστατικού. Πάμε στην εικόνα, Άγγελε, Χαμάς 2. The day of judgment will come about until Muslims fight the Jews, killing the Jews in parentheses, when the Jew will hide behind stones and trees. The stones and trees will say, O Muslims, O Abdullah, there is a Jew behind me, come and kill him. Μετάφραση. Η ημέρα της κρίσης, εννοούμε δηλαδή η τελευταία ημέρα που λέμε, Judgment Day, δεν θα έρθει μέχρι ότου οι μουσουλμάνοι πολεμήσουν τους Εβραίους, σε παρένθεση τώρα, σκοτώνοντας τους Εβραίους, όταν ο Εβραίος θα κρυφτεί πίσω από τις πέτρες και τα δέντρα. Τέτοια γράφουν στο καταστατικό τους. Οι πέτρες και τα δέντρα θα πούν, δηλαδή οι πέτρες και τα δέντρα θα μιλήσουν, οι πέτρες και τα δέντρα θα πούν, ο μουσουλμάνοι, ο Αμπτουλά, Αμπτουλά είναι ένα άλλο όνομα για Αλλάχ, ο Αμπτουλά
υπάρχει ένας Εβραίος πίσω μου, έλα και σκότωσέ τον. Αυτό είναι στο άρθρο 7 του καταστατικού της Χαμάς. Προχωράμε, Άγγελε, πάμε στο Χαμάς, στην εικόνα Χαμάς 3. Πάμε στο άρθρο 13, κυρίες και κύριοι. Initiatives and so-called peaceful solutions in international conferences are in contradiction to the principles of the Islamic Resistance Movement. Η Χαμάς επίσης αποκαλεί τον εαυτό της το Ισλαμικό κίνημα αντίστασης. Λοιπόν, και αυτό η φράση έγραφες αρχινάει το άρθρο 13, αρχίζει, πρωτοβουλίες και οι λεγόμενες ειρηνικές λύσεις και διεθνή συνέδρια είναι σε αντίθεση με τις αρχές του Ισλαμικού κινήματος αντίστασης. Δηλαδή, εμείς δεν πιστεύουμε να καθόμαστε σε τραπέζια διαπραγματεύσεως. Εμείς πιστεύουμε μόνο σε πόλεμο. Και συνεχίζει εδώ πέρα, στο ίδιο άρθρο, μία παράγραφο πιο κάτω. There is no solution for the Palestinian question except through jihad. Initiatives, proposals and international conferences are all a waste of time and vain endeavors. Μετάφραση. Δεν υπάρχει λύση για το Παλαιστινιακό ζήτημα εκτός μέσω της τζιχάντ. Τζιχάντ σημαίνει ιερός πόλεμος. Πόλεμος εννοούμε όπλα πόλεμος. Πρωτοβουλίες, προτάσεις και διεθνή συνέδρια είναι όλα χάσιμο χρόνο και μάταιες προσπάθειες. Αυτό, κυρίες και κύριοι, πάλι από το καταστατικό της Χαμάς. Χρώμε τώρα στο κερασάκι, Άγγελε, ναι, το οποίο είναι ακούω, άρθρο 31. Εικόνα Χαμάς 4. Under the wing of Islam, it is possible for the followers of the three religions, Islam, Christianity and Judaism, to coexist in peace and quiet with each other. Peace and quiet would not be possible except under the wing of Islam. Past and present history are the best witness to that. Μετάφραση. Και εδώ σας παρακαλώ προσοχή. Υπό την πτέρυγα του Ισλάμ, είναι δυνατό για τους ακόλουθους των τριών θρησκείων, Ισλάμ, του Χριστιανισμού και του Ιουδαϊσμού, να συνυπάρχουν ειρηνικά και ήσυχα ο ένας με τον άλλον. Η ειρήνη και η ησυχία δεν θα ήταν δυνατόν παρά μόνο υπό την πτέρυγα του Ισλάμ. Η παρελθόν και παρόν ιστορία είναι ο καλύτερος μάρτυρας για αυτό. Για ποια παρελθόν ιστορία μιλάει, Άγγελε, όπου οι Εβραίοι, οι Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι ήταν υπό την πτέρυγα του Ισλάμ? Για την Οθωμανική Αυτοκρατορία μιλάει. Μάλιστα. Τότε οι τρεις αυτές θρησκείες ήταν υπό την πτέρυγα του Ισλάμ. Και αρχίζεις και αναρωτιέσαι ποιος το διάολο το έγραψε αυτό το κείμενο. Λοιπόν, όταν υπάρχουν τέτοια κείμενα, Άγγελε, στα καταστατικά κάποιας οργάνωσης, το State Department τι κάνει? Πάμε στην εικόνα Χαμάς 5, Άγγελε, να δούμε τι κάνει το State Department. Τους βουτάει και τους ρίχνει μέσα σε μια λίστα τρομοκρατών. Ορίστε από την επίσημη ιστοσελίδα του State Department, εικόνα Χαμάς 5 εδώ, όπου η Χαμάς από τις Οκτωβρίου 8 του 1997, 10-8-97, εδώ στην Αμερική είναι Οκτωβρίου 8 του 97, η Χαμάς είναι στην λίστα των ξένων οργανισμών, τρομοκρατικών οργανισμών, Foreign Terrorist Organizations. Ορίστε, κυρίες και κύριοι, όταν γράφεις τέτοιες βλακίες στα καταστατικά σου, θα καταλήξεις στην λίστα του State Department των τρομοκρατικών οργανώσεων. Τώρα, λίγο να επικεντρωθούμε εδώ, Άγγελε, στο θέμα της Τουρκίας, να εξηγήσουμε πάλι λίγο για την Φατάχ και για την Χαμάς.
Όλοι θυμόμαστε τον Γιασέρ Αραφάτ, Palestinian Liberation Organization, PLO, όπως μας είπε και ο Χρήστος Ιακώβου, ο Οργανισμός Απελευθέρωσης Παλαιστίνης, μετά το όνομά της Παλαιστινιακή Αρχή, Palestinian Authority, και ένα κομμάτι της Παλαιστινιακής Αρχής είναι η οργάνωση Φατάχ, η οποία δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Σήμερα έχει τον ηγέτη Μαχμούντ Αμπάς. Αυτοί διοικούν την Δυτική Όχθη, όπου ζουν 1,7 εκατομμύριο Παλαιστίνοι, σε σύγκριση με ένα 8 εκατομμύρια Παλαιστίνιους που ζουν στην Λωρίδα της Γάζας. Και έχασε τις εκλογές του 2006 η Φατάχ, γιατί ήταν υποδιάλυση, και τις εκλογές τις κέρδισε η Χαμάς. Μοιράστηκαν οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι είναι διχασμένοι όπως βλέπετε. Η Φατάχ κράτησε την Δυτική Όχθη και η Χαμάς ανέλαβε τη Λωρίδα της Γάζας. Όπου εκεί γίνεται το μακελιό. Α, μπράβο, εκεί που γίνεται, αυτά που γίνονται. Λοιπόν, το μακελιό. Λοιπόν, χρηματοδοτείται η Χαμάς από την Τουρκία και το Κατάρ στην τάξη των εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Και τώρα η Αμερική δεν βλέπει, Γιώργο, την Τουρκία ότι χρηματοδοτεί αυτές τις εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές οργανώσεις? Δεν το γνωρίζουν αυτοί? Το γνωρίζουν πολύ καλά οι Αμερικανοί και το επιτρέπουν. Οι Αμερικανοί, γιατί όμως το επιτρέπουν? Πρέπει να καταλάβουν. Γιατί επιτρέπουν την Τουρκία όμως? Οι Αμερικανοί ασκούν μια πολύ περίεργη εξωτερική πολιτική. Όπως έχουμε εξηγήσει στην εκπομπή αυτή και άλλες φορές, υπάρχουν διάφορα σενάρια στο State Department, γιατί όλα αυτά από το State Department βγαίνουν. Δηλαδή, σε σχέση με την Ελλάδα, υπάρχουν κάποια στελέχη του State Department, δεν μιλάμε για τον Υπουργό Εξωτερικών, μιλάμε από στρατιωτικούς, δηλαδή general στρατηγούς και τα λοιπά, και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη, οι οποίοι μισούν την Ελλάδα τόσο πολύ που υποστηρίζουν την Τουρκία. Υπάρχουν άλλοι που είναι το αντίθετο. Μισούν την Τουρκία, όχι μόνο επειδή υποστηρίζουν την Ελλάδα, αλλά κάποιοι από αυτούς τώρα επειδή υποστηρίζουν και πολύ με το Ισραήλ. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να πέσει ο Ερντογάν, να αναλάβει και μαλική κυβέρνηση πάλι στην Τουρκία και να έχουν καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Υπάρχουν άλλοι που πάλι υποστηρίζουν τον Ερντογάν και υποστηρίζουν δηλαδή μια στρατηγική Χίλαρη Κλίντον. Δηλαδή βλέπουν τις αποτυχίες και μυαλό δεν βάζουν. Μπορούμε δηλαδή ακόμα να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους Σουνίτες της Χαμάς, γιατί η Τουρκία, το Κατάρ, η Χαμάς, Σαουδάραβες, όλοι αυτοί οι Σουνίτες είναι. Το Ιράν, Συρία, αυτοί είναι Σιίτες. Λοιπόν, η κυβέρνηση του Ιράκ είναι Σιίτες, μειονότητα στο Ιράκ, αλλά οι Αμερικανοί ρίξαν τον Σουνίτη Σαντάμ Χουσέιν. Ναι. Ρίξαν τον Σουνίτη Σαντάμ Χουσέιν και βάλανε Σιίτες στην κυβέρνηση. Και τώρα το ΙΚΙΛ, το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και του Λεβάντ, οι μαχητές του ΙΚΙΛ τώρα οδεύουν προς τη Βαγδάτη. Και τα σύνορα που χάραξε η συμφωνία Sykes-Picot του 1917 θα αλλάξουν σύντομα. Sykes-Picot ήταν οι δύο διπλωμάτες, ο Εγγλέζος Sykes και ο Γάλλος Picot, οι οποίοι κατά τη διάρκεια, ας πούμε, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου χάραξαν αυτά τα σύνορα που βλέπουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα αυτοί οι ίδιοι από οικειοκράτες, οι Εγγλέζοι και οι Γάλλοι δηλαδή, χάραξαν τα σύνορα που βλέπουμε στη Λιβύη, στην Αίγυπτο κτλ. Εκεί να έγιναν τα τέλη του 19ου αιώνα. Λοιπόν, έτσι θα δούμε κάποιο κουρδικό κράτος. Οι Σουνίτες, οι Ισλαμοφασίστες, οι οποίοι τους έδιωξε ο Μπασάρ Αλ-Ασάντ από την Συρία, τώρα οδεύουν προς τη Βαγδάτη, κάπου θα σταματήσουν πριν τη Βαγδάτη, και από ό,τι βλέπουμε έχουν ήδη
καταλάβει κάποιες πετρελαιοπηγές εκεί και από ό,τι βλέπουμε θα στήσουν εκεί πέρα κάποιο κράτος. Και από ό,τι βλέπουμε ο Αμερικανός θα το επιτρέψει. Για πες μου Γιώργο, εδώ βλέπουμε τώρα ένα μεγάλο κύμα τα τελευταία 20 χρόνια. Αχα. Που οι ίδιοι πολιτικοί, που εγώ ρίχνω τα βάρη στους πολιτικούς, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, επιτρέψανε την μετανάστευση, η λάθος μετανάστευση, η ελεύθερη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά. Και βλέπουμε τώρα η Γαλλία, η Αγγλία, η Ελλάδα, οι μουσουλμάνοι και οι Ισλαμιστές να υπερβαίνουν, ας πούμε, από τις άλλες θρησκείες. Πού θα καταντήσει όλη αυτή η υπόθεση? Όσο επιτρέπουμε εμείς αυτούς τους μουσουλμάνους λαθρομετανάστες να μπαίνουν στην Ελλάδα... Γενικά στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη. Αλλά μένα με ενδιαφέρει η Ελλάδα. Άμα θέλουν να πλακώσουν όλοι αυτοί στη Γαλλία, άρρωτος καλή, τι με ενδιαφέρει. Ναι, κοίταξε, μην ξεχνάς ότι άμα πάρει ένας μουσουλμάνος γαλλικό διαβατήριο ή ισπανικό ή ιταλικό διαβατήριο, ελεύθερα μεταφέρεται σε όλη την Ευρώπη, χωρίς να υπάρχει έλεγχος. Τα σύνορα έχουν πέσει πλέον. Έτσι δεν είναι? Ναι, όντως Άγγελε, αλλά να στρέψει μετά στην Ελλάδα δεν το βλέπω. Άμα πάρει γαλλικό διαβατήριο, στη Γαλλία θα μείνει. Δεν θα έρθει στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι αυτοί που έρχονται οι λαθρομετανάστες και το Δουβλίνο 2 δεν τους επιτρέπει να φύγουν από την Ελλάδα για να πάνε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, το οποίο θέλουν να κάνουν, να πάρουν καμιά δουλειά εκεί στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν δουλειές. Δεν τους επιτρέπει το ίδιο το ελληνικό κράτος να φύγουν. Αυτό το αναλύσαμε άλλες φορές. Είναι... Και έχουν στοκάρει τώρα στην Ελλάδα που θέλουν να φύγουν οι άνθρωποι και τους αφήνει η ελληνική κυβέρνηση. Και ο Έλληνας πολίτης πληρώνει τα σπασμένα για αυτούς τους ανθρώπους. Όποιος θέλει να πάει στο λιμάνι της Πάτρας, να τους δει εκεί πέρα. Να περιμένουν, μήπως μπορεί κανένας να βασίσει σε κανένα. Κατάλαβα. Θεριμπόν του πάει πάνω για αγώνα και τα λοιπά. Εδώ για να πάμε πίσω στη Χαμάς και στο Ισραήλ, έχουμε συζητήσει. Το Ισραήλ, αλλά βλέπουμε το σκεπτικό αυτών των ακραίων μουσουλμάνων. Okay, εδώ λέμε ακραίοι μουσουλμάνοι, δεν μιλάμε το 1%, Άγγελε. Γιατί, όπως είχαμε πει και πριν, το Κοράνι, Άγγελε, δεν είναι μόνο θρησκεία, είναι και πολιτική. Ναι. Δεν είναι μόνο θρησκεία το Κοράνι, δηλαδή τους λέει πώς να συμπεριφέρονται και κοινωνικά, σχετικά με τις γυναίκες και τα λοιπά, και είναι ο νόμος τους το Κοράνι. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή έτσι ένα μεγάλο ποσοστό των μουσουλμάνων το ακολουθούν το Κοράνι κατά γράμμα. Και βλέπουμε δηλαδή τι γράφει η Χαμάς. Μόνο υπό την πτέρυγα του Ισλάμ μπορούν να συνυπάρχουν αυτές οι τρεις θρησκείες. Δηλαδή αυτοί οι λαθρομετανάστες, οι πολλοί που έρχονται στην Ελλάδα, το ίδιο πιστεύουν. Οπωσδήποτε. Και πάνε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το ίδιο πιστεύουν. Ναι, εδώ στην Αμερική, Άγγελε, υπάρχει το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, που βλέπουμε δύο τώρα τελευταία, με τα παιδάκια που μπαίνουν από την Λατινική Αμερική, από το Μέσο Μεξικού κτλ. Αλλά δεν είναι μουσουλμάνοι αυτοί. Είναι καθολικοί. Τουλάχιστον είναι χριστιανοί, καθολικοί είναι. Ναι, δεν πρόκειται να ακούνε. Ναι, φαντάζομαι ότι θα έκανε ο Αμερικανικός λαός, αν ήταν κάτω εκεί πέρα οι Βραζιλίες και οι Αργεντινές και οι Βολιβίες και όλα αυτά ήταν μουσουλμανικά κράτη, και ερχόντουσαν όλοι αυτοί οι Αραπάδες με τα τέτοια στην Αμερική. Νομίζεις θα ήταν ακόμα κυβέρνηση ο Ομπάμα? Έτσι είναι. Τουλάχιστον αυτοί είναι καθολικοί. Άλλο πρόβλημα έχει η Αμερική, αλλά δεν είναι τόσο άσχημο όσο. Ναι, όσο είναι στην Ευρώπη. Αλλά και δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Συγκεκριμένα. Αν αναλύσει το Δουβλίνο 2, η Ελλάδα συνόρευε την Τουρκία, Άγγελο, όχι η Γερμανία. Ναι. Μια και μιλήσαμε για τις εκκλησίες αυτές και για τις θρησκείες, να τονίσω ότι το ERS έχει να κάνει edit αυτό το μήνα σε 80 διαφορετικές εκκλησίες ή δόγματα. Που και μέσα σε αυτά είναι και οι αντιθεαστικές εκκλησίες. Αυτές οι εκκλησίες μπορούν να χτιστεί, έχουμε και μία συντάμπα, οι οποίες δεν είναι χριστιανικές, δεν είναι καθολικές, δεν είναι μουσουλμανικές, δεν πιστεύουν στο Θεό. Είναι η εκκλησία, ξέρεις, του Σατανά η λεγόμενη. Αν το έχεις ακουστά, επιτρέπονται και αυτές στην Αμερική, όπως επιτρέπονται και άλλες θρησκείες. Και έχει πέσει το ERS μέσα για να τους ξεκαθαρίσει. Έτσι προς ενημέρωση των ακροατών μας. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα κράτη, τα οποία δεν μιλούν για την κατάσταση στο Ισραήλ. Και ένα από αυτά κράτη και έχει δείξει μεγάλο, ας πούμε, ενδιαφέρον από την κοινή γνώμη, γιατί η Ρωσία δεν μιλάει.
Κοίτα, θα μου πει στη Ρωσία, Άγγελε, δεν σου στείλα τίποτα attachment. Σου είχα πει θα αγγίξουμε λίγο Ρωσία. Μπορούμε να αγγίξουμε λίγο Ρωσία τώρα για τον εξής λόγο. Πρώτα να πούμε λίγο για Αίγυπτο. Η Αίγυπτος, κυρίες και κύριοι, προσπαθεί να μεσολαβήσει εδώ πέρα να σταματήσει το μακελιό. Και από την αρχή προσπαθούσε η Αίγυπτος. Έχουμε τώρα μια κεχηρία 72 ώρες αν δεν κάνω λάθος, και μάλιστα το Ισραήλ απέστειλε τα στρατεύματά του από τις περιοχές τους, της Γάζας, ναι, όπου είχε επέμβει. Λοιπόν, τα απέστειλε. Εάν αρχίσουν πάλι οι ροκέτες και τα λοιπά, θα χτυπήσει πάλι από ό,τι καταλαβαίνουμε το Ισραήλ. Λοιπόν, αλλά λίγο να πάμε πάλι πίσω στο καταστατικό. Όταν έχεις ένα τέτοιο καταστατικό από μια τέτοια οργάνωση, Άγγελε, και διαβάσαμε τι γράφει για τους Εβραίους. Εντάξει, θα τους σκοτώσουν. Δεν θα είσαι κάπως επιφυλακτικός? Γιατί εγώ θέλω να το συγκρίνω, Άγγελε, επειδή πίσω από αυτό είναι ο Τούρκος. Εγώ θέλω να το συγκρίνω αυτό με αυτό που θέλει να καταφέρει ο Τούρκος, Άγγελε, στη Θράκη. Αυτό που βλέπουμε σήμερα στη Γάζα, κυρίες και κύριοι, ο Τούρκος θέλει να το μεταφέρει. Να το επιβάλλει στη Θράκη. Στη Θράκη. Δηλαδή, το προξενείο, όσο συνεχίζει ανενόχλητο σε αυτό το ξέφραγο αμπέλι που λέγεται Ελλάδα και συγκεκριμένα Θράκη, όσο το προξενείο στην Κομωτινή δρά ανενόχλητο, θα δημιουργηθεί στη Θράκη μία οργάνωση παρόμοια με τη Χαμάς. Ήδη άρχισαν παρατράγουδα από τις Βρυξέλλες, διατάζουν την Ελλάδα να αναγνωρίσει μία οργάνωση η οποία προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο, να αναγνωρίσει μία οργάνωση στη Θράκη με το όνομα Τουρκική. Όχι μουσουλμανική, αλλά τουρκική. Πάλι, βάσει τη θήκη Λοζάνης, δεν υπάρχει εθνική μειονότητα στην Ελλάδα. Σωστά. Μία θρησκευτική, και αυτή είναι η μουσουλμανική μειονότητα περιορισμένη στη Θράκη. Δεν μιλάμε για τους μουσουλμάνους, τους λαθρομετανάστες που μπήκαν μέσα ένα εκατοντάδες χιλιάδες. Στην αφήχνα ή στα χωράφια της Πελοποννήσου, Μανολάδα και τα λοιπά, που θέλει να επιβάλλει ο Ασέρ, ο Αλιταράς, ότι και αυτοί είναι μειονότητες. Όχι Ασέρ, κάνεις λάθος. Ναι, για αυτούς τους Εβραίους έτσι. Ποια είναι η μειονότητα Ασέρ? Είναι οι μουσουλμανικοί στη Θράκη, είναι Έλληνες. Είναι Έλληνες, Έλληνες εξισλαμιστέντες. Ναι, είναι σαν να λέμε ότι... 300 χρόνια. Είναι σαν να λέμε, Γιώργο, ότι επισκέφθηκα σήμερα το καλοκαίρι στην Ελλάδα 20 εκατομμύρια μουσουλμάνοι από τις αραβικές χώρες. Και αυτομάτως η Τουρκία λέει, κοιτάξτε, έχει 20 εκατομμύρια μουσουλμάνοι στην Ελλάδα. Άρα και η Ελλάδα είναι μουσουλμανική. Το κατάλαβες, το ίδιο πράγμα. Εκεί το πάει η Τουρκία. Εκεί το πάει. Δεν πιστεύω και τα άλλα τα κράτα είναι τόσο χαζά. Τη χαρά Νικοπούλου να μιλήσει ο Ασέρ για τους πομάχους. Την έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών να διαβάσει ο Ασέρ. Για τους πομάχους. Τι γράφει για τους πομάχους που τους πληρώνει το προξενείο να δηλώνουν Τούρκοι. Το τουρκικό προξενείο. Ναι. Όταν λέμε προξενείο στην Κομωτινή. Βεβαίως. Το τουρκικό προξενείο. Και ούτε πρέπει να υπάρχει. Ναι, που δεν πρέπει να υπάρχει. Μπορεί να έχει στην Αθήνα. Γιατί έπρεπε να υπήρχε αντάλλαγμα. Έπρεπε να υπήρχε ο όρος της αμοιβαιότητος. Και όπως λέει ο στρατηγός Φραγκούλης ο Φράγκος, πρέπει να ανοίξουμε και προξενείο στην τραπεζούντα. Ακριβώς. Για να είστε σίγουροι, υπάρχουν πιο πολλοί Έλληνες σήμερα στην τραπεζούντα παρότι υπάρχουν μουσουλμάνοι στη Θράκη. Πιο πολλοί Έλληνες σήμερα στην τραπεζούντα από ότι υπάρχουν μουσουλμάνοι στη Θράκη. Μάλιστα. Λοιπόν, άμα θέλετε να παραβιάζουμε συνθήκες Λοζάνης, ευχαρίστως. Mm-hmm. Αλλά η Ελλάδα παραβιάζει όμως συνθήκες Λοζάνης, να ξέρεις, Άγγελε. Και έχουμε εντοπίσει το παρελθόν αυτό. Γιατί διδάσκεται από Μακόπουλα τουρκικά. Αυτό είναι η παράβαση συνθήκης Λοζάνης. Το Πομακόπουλο πρέπει να μάθει ελληνικά και πομάκικα. Όχι τουρκικά. Όχι. Αυτό είναι η παραβίαση συνθήκης Λοζάνης. Το ελληνικό κράτος παραβιάζει συνθήκες. Μα το κράτος όμως είναι πουλήμενο. Εφόσον έχουν βουλευτές Τούρκους μέσα στην Ελληνική Βουλή, τι περιμένεις? Αυτό είναι. Άμα υπάρχουν Τούρκοι βουλευτές. Αν θα λάβει το ΣΥΡΙΖΑ, Θεός θα φυλάξει. Άμα θα λάβει και ο Τσίπρας, αμέσως θα πει ο Τσίπρας, όλοι ανοιχτά οι πόρτες, μπαίνετε Τούρκοι μέσα. Εδώ έχουμε παρατράγουδα. Το Los Angeles News Time παρουσίαζε τον Μπουτάρη. Ότι αυτός ο άνθρωπος και κορόιδευε τους Έλληνες της Θεσσαλονίκης, γεια σου Νίκο στη Θεσσαλονίκη,
Νίκος δεν Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος είναι Θεσσαλία, Άγγελε. Α, Θεσσαλία, εντάξει, σε κάποιος άλλος Νίκος Θεσσαλονίκη. Και πρέπει να τον αφιερώσουμε ένα τραγούδι σήμερα. Ότι στη Θεσσαλονίκη εγγράφανε εδώ στην Αμερική πως οι Έλληνες ξαναψηφίσαν ένα ο οποίος είναι ανώμαλος. Ένας ο οποίος είναι εναντίον των ήθη και θυμάτων της Ελλάδος και ένας ο οποίος είναι υπέρ της Τουρκίας. Και θέλει να αλλάξει όλους τους δρόμους τώρα και να βάλει τουρκικά. Δηλαδή ο οδός, ας πούμε, και η Θεσσαλονίκη θα είναι στα τουρκικά. Από Τούρκους που έχουν περάσει από τη Θεσσαλονίκη. Π.χ. και Μαλ. Yes. Ο Τοπάλος Μαν δεν πέρασε από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Μπουτάρη. Θα βάλετε το όνομά του. Ναι, θα το βάλει. Ο Τοπάλος Μαν. Όταν αποβιβάστηκε ο Κεμάλ Σαμσούντα στις 19 Μαΐου του 19, τι έκανε ο Κεμάλ Σαμσούντα ως αντίπινο για την αποβίβαση του ελληνικού στρατού 4 μέρες νωρίτερα στη Σμύρνη, βάσει συνθήκη των Σευρών, βάσει συνθήκη των Σευρών αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη 15 Μαΐου του 19. 4 ημέρες αργότερα, με την ουρά στον κόλο, βρεγμένη γάτα, αποβιβάστηκε ο Κεμάλ πάνω στη Σαμσούντα. Εκεί συνάντησε τον Τοπάλο Οσμάν, το μεγάλο σφάχτη, με Κούρδους σφάχτες, μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει, τους είχαν υποσχεθεί κράτος τότε, οι Κούρδοι σφάζαν τους δικούς μας. Λοιπόν, και διέταξε τον Τοπάλο Οσμάν να σφάξει ό,τι ελληνικού έβρισκε μπροστά του. Και εκεί άρχισε η μεγάλη γενοκτονία. Η μεγάλη γενοκτονία έχει αρχίσει και νωρίτερα δηλαδή οι μάχες. Αλλά εκεί άρχισαν τη μεγάλη γενοκτονία. Γι' αυτό έχουμε την ημερομηνία μνήμης 19-5 για την γενοκτονία των Ποντίων. Βέβαια. Μαΐου του 19 αποβιβάστηκε ο Κεμάλ στη Σαμσούντα. 15 Ιουλίου του 19 γεννήθηκε ο πατέρας μου στα κοντήρα του Πόντου. Λοιπόν, Γιώργο, έχω πάρα πολλές γραμμές και περιμένω και έχουμε 20 λεπτά. Ακόμα όχι, με έλεγε θεία μου η αρχοντία ότι ο πατέρας μου όταν ήταν βρέφος ήταν στο λιμάνι στα κοντήρα. Ορτουγικό όνομα. Ήταν στο λιμάνι βρέφος και μετά ανέβηκα σε καράβι και πήγαν απέναντι στην Οδυσσό. Μάλιστα. Ξέρουν δηλαδή κάποια ιστορία. Ακόμα όχι γραμμές, Άγγελα, πάμε τώρα. Σε έστειλα τώρα μόλις, Άγγελε, ξανά το συνημμένο για τον φίλο μας τον Πούτιν. Και άμα θέλεις να εξηγήσουμε λίγο για Πούτιν. Και ναι. Μετά πάμε στους χάρτες της Γάζας και μετά τηλέφωνα. Ναι. Αν προλάβουμε, να γιατί δεν μας παίρνει. Αν τα κάνεις πιο σύντομα για να προλάβουμε κιόλας. Λοιπόν. Θα κάνουμε σύντομα, Άγγελε, και 34. Είναι εντάξει. Για λέγε τώρα. Λεπτά, ούτε 5 λεπτά για Πούτιν και μετά για χάρτες. Τώρα είναι το συνημμένο για Πούτιν. Κυρίες και κύριοι, θέλω να καταλάβουμε. Δεν μπορώ να κατεβάσω τώρα το χάρτη για τον Πούτιν, τίποτα. Όχι, γιατί... είναι το συνημμένο, οι φωτογραφίες. Μπορεί ναι. Να σώσει τα email. Ναι, αν ναι. Μπορείς, εγώ θα μιλάω. Αν μπορείς και ψάξω. Εσύ μίλα εκεί πέρα και. Ακριβώς. Ναι. Κυρίες και κύριοι, έχουμε συζητήσει πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τη σιωπή του Πούτιν στο θέμα της Γάζας. Δεν μιλάει ο Πούτιν, ούτε ο Λαυρόφ, ούτε κανένας. Ναι, να βρούμε καμία λύση κλπ. Αλλά δεν υπήρχε κανένα στο Ισραήλ. Τι τρέχει, θα σας πω τι τρέχει. Και εγώ εδώ θέλω να με ακούει ο φίλος μου ο Τουλάτος. Για σου Παναγιώτη. Εδώ είναι η φωτογραφία με τον Πούτιν. Ναι. Λοιπόν, θα δείτε τώρα κάτι φωτογραφίες του Πούτιν, Άγγελε, που οι δικοί μας οι Ελληναράδες δεν σας δείχνουν, οι φιλορώσοι. Λοιπόν, κάτι καπελά και κάτι τρελά. Λοιπόν, όλοι θυμόμαστε κυρίες και κύριοι όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου και μαζί με τον Γκορμπατσόφ. Έπεσε και ο κομμουνισμός. Ποιος ανέλαβε? Μπόρις Γέλτσιν. Μάλιστα. Ανέλαβε ο Μπόρις Γέλτσιν την μετακομμουνιστική Ρωσία και μετά τον Μπόρις Γέλτσιν ανέλαβε ο Πούτιν. Ναι. Τώρα πώς ένας φιλοδυτικός Μπόρις Γέλτσιν, ο οποίος πούλησε τις μεγαλύτερες ρώσικες επιχειρήσεις περί πινακίου φακής, πώς αυτός διόρισε τον Πούτιν. Όντως, ναι, ο Μπόρις Γέλτσιν, κυρίες και κύριοι, διόρισε τον Πούτιν. Πάμε λίγο πίσω, καμιά 15 χρόνια τώρα. Πώς έγινε αυτό? Ο Μπόρις Γέλτσιν και ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχαν έναν κοινό κολλητό. Νέος τότε, και νέος ακόμα είναι, μεγιστάνας, με το όνομα Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Έχει το μεγαλύτερο κότερο αυτό στον κόσμο. 2-3 κότερα έχει. Και πολλές επιχειρήσεις στη Ρωσία. Χρηματιστήρια κτλ. Εργοστάσια κτλ. Λοιπόν, ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς
είναι Εβραίος. Και ήταν ένα από τα δεξί χέρια του Μπόρις Γέλτσιν επί προεδρίας Γέλτσιν. Επίσης ήταν και κολλητός του Πούτιν. Και μάλιστα ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς είχε πει τον Γέλτσιν να διορίσει τον Πούτιν ως νέο πρωθυπουργό. Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς και ο Πούτιν είναι ακόμα πολύ κολλητοί φίλοι. Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς προσφέρει πάρα πολλά χρήματα σε εβραϊκές οργανώσεις. Και μπράβο του. Μακάρι να είχαμε και εμείς κάτι τέτοιους. Έλληνες. Α, μπράβο. Για ελληνικά. Να χρηματοδοτούσαν για ελληνικά θέματα. Αλλά κυρίες και κύριοι, εδώ μπορούμε να καταλάβουμε κάτι που δεν θα ακούσετε από το στόμα του Τουλάτου. Εντάξει, και θέλω μια μέρα να βρεθούμε με τον Τουλάτου, να συζητήσουμε αυτά. Να μην κάθεται και λέει βλακίες στα πρόβατά του, γιατί κάποια πρόβατα τον ακολουθούν. Λοιπόν, ο Πούτιν δεν μιλάει εδώ, κυρίες και κύριοι. Γιατί ο κολλητός του Πούτιν, αυτός που είναι υπεύθυνος που ο Πούτιν ανέλαβε την προεδρία μετά τον Γέλτσιν, λέγεται Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Και όλοι τον γνωρίζουν ως ένα μεγιστάνα. Λοιπόν, και εδώ, Άγγελε, άμα θέλουν να δουν οι ακροατές κάποιες εικόνες του Πούτιν που θα ήθελα πάρα πολύ. Τις παρουσίασα. Να τα δει και ο φίλος μας ο Ντουλάτος. Τα είδα, τα παρουσίασα. Κάτι διάρκεια μίλαγες. Τώρα πάμε τώρα στο θέμα και να πάμε στο τηλέφωνο γιατί μας πίνει και ο χρόνος. Πάμε τώρα στο συνημμένο το σημερινό για να μιλήσουμε λίγο με τους χάρτες. Κυρίες και κύριοι, όλοι γνωρίζουμε από τις πολλές εκπομπές που έχουμε κάνει για αποκλειστική οικονομική ζώνη. Γιατί γίνεται αυτό στη λωρίδα της Γάζας, παραθαλάσσια στη Μεσόγειο λωρίδα της Γάζας και δεν γίνεται στη δυτική όχθη, στην όχθη του Ιορδάνη ποταμού, τη δυτική πλευρά του Ιορδάνη, που στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη ακριβώς απέναντι είναι η Ιορδανία. Ναι. Η δυτική όχθη είναι όχθη κάποιου ξεροπόταμου και η Γάζα, η λωρίδα της Γάζας είναι παραθαλάσσια στη Μεσόγειο όπου υπάρχει τι? ΑΟΣ. Ο Ιορδάνης ποταμός δυστυχώς ΑΟΣ δεν έχει. Αλλά η Μεσόγειος θάλασσα έχει ΑΟΣ. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα τη Γάζα. Χάρτες, κυρίες και κύριοι, τι ακριβώς βρίσκεται ανοιχτά της Παλαιστίνης. Χάρτες αμερικάνικους. Αν μπορούμε, Άγγελε, πες μου αν δείχνεις, δηλαδή, περίμε λίγο. Τώρα, το πρώτο χάρτη που είναι με το Τελ Αβίβ. Γάζα Μαπ 1 είναι η ΑΟΣ του Ισραήλ, κυρίες και κύριοι. Κάτω, στο κάτω μέρος, θα δείτε ένα μικρό τρίγωνο, κόκκινο χρώμα, ροζ χρώμα τι είναι. Ναι, κίτρινο. Με κάτι κίτρινα μέσα. Ναι. Κίτρινα είναι το φυσικό αέριο στα ανοιχτά της Παλαιστίνης, ανοιχτά της Γάζας, ας πούμε. Βλέπουμε εδώ ακριβώς. Αυτά ποιος τα διεκδικεί, κυρίες και κύριοι, για λογαριασμό της Χαμάς? Ο Τούρκος τα διεκδικεί αυτά, κυρίες και κύριοι. Έτσι, όποιος υποστηρίζει σήμερα Χαμάς, υποστηρίζει Τουρκία. Τόσο απλό είναι το πράγμα. Μάλιστα. Πάμε Γάζα Map 2, Άγγελε. Όπου είναι επόμενος χάρτης. Α, μπράβο. Τώρα, αυτή τη στιγμή η Γάζα δεν είναι κράτος. Η Παλαιστίνη δεν είναι κράτος. Εάν δεν είσαι κράτος, δεν δικαιούσε ΑΟΣ. Ακριβώς. Εάν υπήρχε παλαιστινιακό κράτος στη λωρίδα της Γάζας, αυτή θα ήταν η ΑΟΣ της Γάζας. Στο Γάζα Map 2 δείχνουμε δηλαδή πιο κοντινό πλάνο την ΑΟΣ της Γάζας. Μάλιστα. Πάμε στο Γάζα Map 3, Άγγελε, όπου θα δείξουμε από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου που είναι ανοιχτά της λωρίδας της Γάζας. Βλέπουμε πολλή κίνηση εκεί πέρα, Άγγελε, ανοιχτά της λωρίδας της Γάζας. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει πολύ ψωμί εκεί πέρα από ό,τι βλέπουμε. Το γνωρίζει αυτό και η Τουρκία και η Χαμάς. Πάμε στο Γάζα Map 4, Άγγελε. Και το Ισραήλ. Και το Ισραήλ, βεβαίως. Προς το παρόν ανήκει στο Ισραήλ αυτό. Λοιπόν, πάμε στο Γάζα Map 4, όπου υπάρχει πιο τεχνικός χάρτης
τα κοιτάσματα μπροστά ανοιχτά της Γάζας, εντάξει, αυτό λέγεται Gaza Marine Field, έτσι λέγεται. Ναι. Το κοίτασμα αυτό. Και πάμε στο Gaza Map 5, Άγγελε, όπου δείχνω το Marine Vita, το οποίο το μεγαλύτερο μέρος του είναι βορείως της γραμμής Γάζα-Ισραήλ-ΑΟΣ, εντάξει, αλλά να ξέρετε ότι από εκείνο το Marine Vita, κάτω του είναι το Marine Alpha, δεν το δείχνει σε αυτό το χάρτη, το Marine Vita μόνο έχει 1-2-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικό αέριο, τόσο εκτιμάται. Εδώ μιλάμε, Άγγελε, για δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Εντάξει, έτσι το Marine Alpha... Άρα για ο πόλεμος που γίνεται σήμερα... Είναι για να ελέγχει... Είναι για όλα αυτά, ποιος θα ελέγχει τα πετρέλαια και το αέριο εδώ πέρα στη Μεσόγειο. Εδώ θέλει να τα ελέγχει ο Τούρκος, Άγγελε. Ναι. Μην νομίζετε, κυρίες και κύριοι, ότι η Χαμάς, η οποία παίρνει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τον Τούρκο, δεν θα τα ξεπληρώσει κάποια μέρα. Ο Τούρκος του τα δανείζει τα λεφτά αυτά. Mm-hmm. Στη Χαμάς. Και τι έβαλε ως εγγύηση η Χαμάς? Τα πετρέλαια αυτά και το φυσικό αέριο αυτό. Το φυσικό αέριο. Έτσι θα σας ξεπληρώσω. Βοήθησέ με, λέει, τον Τούρκο να πάρω τη Γάζα και μετά συνεχίζουμε με το υπόλοιπο το Ισραήλ. Τόσο απλό είναι. Το είδαμε στο καταστατικό του. Μετά συνεχίζουμε με το υπόλοιπο Ισραήλ. Έτσι γράφει το καταστατικό. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο χάρτη. Εγώ. Και πάμε στο τελευταίο, Turkish version. Εδώ να καταλάβουν κάποιοι τι μυαλά έχει η Τουρκία, δηλαδή, που πετάνε τα μυαλά της Τουρκίας. Εδώ είναι η ΑΟΣ της Τουρκίας, βάζει τα μυαλά της Τουρκίας. Το βλέπετε. Ακόμα και την Κύπρο, κοίτα, Άγγελε. Ολόκληρη, Κύπρο είναι δική της. Από προ-Palestinian website. Προ-Τούρκες, yes. Προ-Palestinian website. Και έχει από το δηλαδή, από το Καστελόριζο. Καστελόριζο είναι μια βουλίτσα εκεί πέρα, κάτω από το Τούρκι. Εκεί πέρα και το παίρνει αυτό. Εκεί πέρα μέχρι που κολυμπάς, μέχρι εκεί πάει ΑΟΣ. Yes. Και έχει πάρει την Κύπρο και πάει και ενώνεται μέχρι κάτω την Αίγυπτο. Και μετά συνορεύει με την Αίγυπτο. Ποια είναι η τουρκική ΑΟΣ? Και πάμε στο True ΑΟΣ να δει ο Τούρκος. Πού είναι η αληθινή ΑΟΣ? Αυτό είναι η τουρκική, αυτή είναι η κανονική ΑΟΣ της Ελλάδος. Α, μπράβο, η αληθινή ΑΟΣ. Και βλέπουμε ΑΟΣ εδώ με τον μπλε. Αυτή είναι η ελληνική ΑΟΣ. Αυτό εδώ βλέπουμε από τα Επτάνησα, Κέρκυρα επάνω, Αλβανία, κατεβαίνει κάτω και πάει, μπράβο. Και φτάνει μέχρι την Κύπρο. Α, μπράβο, συνορεύει και με την η Τουρκία, Κύπρο. Και συνορεύει με την Κύπρο, όπου η Τουρκία δεν μπορεί να περάσει στη Μεσόγειο, γιατί είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Ακριβώς. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν η Κύπρος, ας υποθέσουμε, ήταν ελληνική εξ ολοκλήρου, το ΑΟΣ της Ελλάδος θα πήγαινε μέχρι κάτω το Ισραήλ. Άγγελε, η ΑΟΣ είναι η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και τεσσάρων θαλασσών. Μάλιστα. Ως μεγάλο ιδεάτης, είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Εμείς οι μεγαλοειδεάτες, τέτοια μας αρέσει να λέμε. Λοιπόν, Άγγελε, να τελειώνουμε. Δεν θα πάρω θέση εδώ στο θέμα Ισραήλ-Γάζας, Άγγελε, γιατί δεν με πέφτει λόγος. Όπως δεν θέλω, όταν αρχίσουν τα παρατράγουδα στη Θράκη, γιατί αυτό που βλέπουμε σήμερα στη Γάζα, αυτό θέλει να καταφέρει ο Τούρκος στη Θράκη. Όταν βλέπουμε, εάν ποτέ δούμε, ο Θεός να φυλάξει, εάν ποτέ δούμε κάποια τουρκική οργάνωση να καταλάβει κάποια κομμάτια της Θράκης να πετάει ρουκέτες προς τα Σέρες, προς τη Δράμα κτλ., θέλω ο ελληνικός στρατός να μπει μέσα και να κάνει ό,τι κάνει σήμερα ο Εβραίος. Αλλά όταν θα το κάνει αυτό ο ελληνικός στρατός, δεν θα πέφτει λόγο σε κανέναν Αμερικάνο, ούτε κανέναν Εβραίο, ούτε κανέναν Ευρωπαίο. Αλφαγιώτα ή έψιλον, όπως θέλετε γράψτε το. Mm-hmm. Είναι ελληνική υπόθεση και θέλω ο ελληνικός στρατός να κάνει αυτό που κάνει σήμερα ο Ισραηλινός στρατός. Εάν τυχόν καταφέρει κάτι τέτοιο η Τουρκία. Τόσο απλό είναι. Έτσι δεν με πέφτει λόγο σήμερα. Δεν θα πω ότι υποστηρίζω αυτό που κάνει το Ισραήλ. Ένα πράγμα να ξέρετε όμως. Μπράβο στο Ισραήλ που κατάφερε και χτυπάει έτσι και τον Τούρκο και το πιόνι του Τούρκου. Γιατί
η Χαμάς είναι παρακλάδι της ουμανικής αδελφότητας, μουσουλμανικής αδελφότητας, οι οποίοι βάσει το σχέδιο Νταβούτογλου πήγαν να καταλάβουν Λιβύη, την Ισία, Αίγυπτο και Συρία. Και χάσανε σε όλα. Να πάμε στα τηλέφωνα. Η Χίλαρη σήμερα ούτε κουβέντα λέει για τη Λίβη. Τι να. Στην τηλεοράση και λέγεται ότι κατορθώσαμε. Ναι. Ξαφανίστηκε τώρα. Δεν θα μπορεί να πάει και για εκλογές. Για πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Άγγελο, καλησπέρα. Έχω γνώμη. Γεια σου, αγαπητέ φίλε σου, ιδέ. Πού τον βρίσκεσαι. Θέλω να πω δύο λέξεις στον υπέροχο μιλητή. Γιατί να είμαστε ως δημοκράτες εμείς ο λαός, να είμαστε ρατσιστές όπως δεικνύουν οι ομιλίες σας. Είναι νομίζω ντροπή. Ο ρατσισμός πού είναι ρε Σουηδέ, σε παρακαλώ. Πού βλέπεις ρατσισμό. Είστε ρατσιστές, μισείτε τους ξένους που έρχονται πεινασμένοι στη χώρα μας. Αντί να για τους ανθρωπετράζουνε εσύ. Να τους ταΐσετε, να τους βοηθήσετε σαν χριστιανοί που είστε, που δεν είστε γιατί είστε υποκριτές. Τους κυνηγάτε, τους διώχνετε, μισείτε άλλους λαούς. Άγγελε, όλοι λαοί είναι αγαπημένοι. Όλοι οι λαοί είναι μιας μάνας γένα. Εσύ πάτε με τον Άσερ εκεί πέρα να σε βάλει στο σπίτι του να μείνει μαζί του εκεί πέρα. Πες είσαι λαθρομετανάστης από κάπου. Έκλεισε. Μια άλλη είδηση η οποία είναι σοκ για την Κίνα. Ένας περίπου 30 ετών, θα ήταν και στα νέα στο Κόντρα σήμερα το βράδυ, ένας 30 χρονών σκότωσε τον πατέρα του και τη μάνα του. Η μητέρα ήταν 62 χρονών νομίζω, ο πατέρας 70. Τους έκανε κομματάκια και τους εμαγείρεψε το σώμα τους σε κομματάκια, κρετάκια και το ανακάτεψε με ρύζι και το έδινε στους φτωχούς ανθρώπους στην Κίνα να φάνε. Ανατριχιαστικό αυτό. Τι είναι αυτό, είναι αυτό πράγμα, ρε παιδί. Λέγεται παρακαλώ η επόμενη γραμμή. Έχει δίκιο σου ειδός, να τον ακούτε και να πει το Ιωάννη. Ο δικηγόρος. Ο φωνοκέφαλο αυτό που γελίστηκε το μαλάκα. Σε παρακαλώ. Ο σου ειδός Β. Σε παρακαλώ. Είπαμε, μπορεί να διαφωνήσεις με τον Γιώργο και με εμένα, αλλά δεν μπορεί να αποκαλείστε τις λέξεις στον αέρα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. 720. Πέσαμε τον τέρμα, Άγγελε, πέσαμε τον τέρμα αυτοί οι δύο. 720 ήταν ο δικηγόρο του. Το Σουηδό. Ο Σουηδό ξανάνιωσε, έκανε τον ΝΑΠ στον Καναδά. Λοιπόν, να ψόφιζε καλύτερα θα ήταν. Να ψόφιζε. Να σου πω κάτι, εάν πηγαίνουν όλοι αυτοί οι μουσουλμάνοι στον Καναδά, θα γινόταν. Λέγεται παρακαλώ. Ελά, Γιώργο. Ναι, σε ακούει. Γιώργο, με ακούσε. Ακούω. Είμαι ο Στέλιο. Γεια σου, Στέλιο. Τι κάνει, πώ είσαι. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Η οικογένεια όλα καλά. Όλοι καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, σ' άκουσα πριν δύο εβδομάδες που έδωσες ένα παράδειγμα εδώ στην Αμερική. Όταν η αστυνομία κυνηγάει έναν εγκληματία. Ναι, με το αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο, σταματάει την, να το κυνηγάει. Το κυνηγητό. Γιατί θα σκοτώσει αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Το είχες πει έτσι, Γιώργο. Το έχω πει βεβαίως. Τώρα, ο παραλληλισμός ήταν η Ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα. Ναι. Με τις παράπλευρες απώλειες. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κοίτα Στέλιο, επιμένω ακόμη σε αυτό. Πάντα υπάρχουν καλύτερες λύσεις να αντιμετωπίσει κάποιος τον εχθρό σε τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ απόψε, Στέλιο, εξηγήσαμε ποιος είναι αυτός που οδηγάει το αυτοκίνητο με υψηλή ταχύτητα και τι μπορεί να κάνει. Και θα ήθελα επίσης να δώσω τώρα ένα δεύτερο παράδειγμα. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τελείωσε με τον βομβαρδισμό της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη. Ο Αμερικανός ισχυρίστηκε ότι ναι, είχαμε 70-80 χιλιάδες θύματα κάθε φορά που έπεσε βόμβα ατομική, σκοτώθηκαν τόσοι, αλλά εάν δεν πέφταν αυτές οι βόμβες, θα συνεχιζόταν ο πόλεμος για χρόνια και θα είχαμε περισσότερα θύματα. Ο Αμερικανός είχε κατασκευάσει τρεις βόμβες. Η μία χρησιμοποιήθηκε στην έρημο της Νεβάδας ως δοκιμή, η δεύτερη στη Χιροσίμα και η τρίτη στο Ναγκασάκι. Ο Αμερικανός μετά μπλόφαρε και είπε τον Ιαπωνέζο, εάν δεν παραδοθείς, έχουμε κι άλλες. Ο Αμερικανός δεν είχε άλλες. Τα γνωρίζουμε αυτά. Ο Αμερικανός χρειαζόταν χρόνια να κατασκευάσει κι άλλες.
αλλά ο αυτοκράτορας Χιροχίτο, επειδή αγαπούσε τον λαό του και επειδή ο λαός του τον αγαπούσε, παραδόθηκε. Αποφάσισε να παραδοθεί. Ο Αμερικανός καθάρισε 150.000 κόσμο με δύο βόμβες, μόνο και μόνο να μην υπάρχουν περισσότερα θύματα. Αυτός επίσης είναι ένας παραλληλισμός. Μπορεί να έχουμε 2.000 θύμα Παλαιστινίους, εάν βρεθεί όμως λύση, εάν καταφέρει το Ισραήλ να διώξει τη Χαμάς από τη λωρίδα της Γάζας, με αυτό που έγινε τελευταίο μήνα, θα είναι πολύ καλύτερο παρά να συνεχίσει αυτό που βλέπουμε για τα επόμενα χρόνια. Αλλά Γιώργο, συγγνώμη στον ακροατή, εδώ το παλαιστινιακό θέμα είναι από την ημέρα που μπήκαν οι Εβραίοι μέσα και τους πήραν τα σπίτια τους. Από εκεί και πέρα πώς μπορεί να ησυχάσει? Μπορεί να εξαφανίσει το Ισραήλ το Χαμάς. Αλλά θα βρεθεί άλλη Χαμάς. Θα βρεθούν άλλοι. Ναι, αυτό πιστεύει η Χαμάς. Θυσιάζουν τα παιδάκια για να δημιουργηθούν και άλλοι μάρτυρες. Αλλά ναι, αλλά σου λέω ότι πάμε 30 χρόνια και 40 χρόνια πίσω, ναι, και 50 χρόνια. Πάμε 30 χρόνια πίσω, Άγγελε, άμα θέλεις. Μετά που ιδρύθηκε το Ισραήλ, εκείνη όλη την περιοχή πρώτα την είχαν οι Εγγλέζοι. Την περιοχή, τη λωρίδα Γάζας, την ανέλαβε η Αίγυπτος. Ναι. Όπως είχε βεβαίως και ακόμα έχει την Χερσόνησο του Σινά. Mm-hmm. Στον πόλεμο του 67 κατέλαβε το Ισραήλ τη Χερσόνησο του Σινά και τη λωρίδα της Γάζας. Δηλαδή, από το 48 μέχρι το 67, 19 χρόνια, η Αίγυπτος διοικούσε τη λωρίδα της Γάζας. Γιατί δεν δημιουργήθηκε Παλαιστινιακό κράτος τότε? Και γνωρίζει κανείς πώς φερόντουσαν οι Αιγύπτιοι στους Παλαιστίνιους τότε? Πολύ χειρότερα από ό,τι φέρονται σήμερα οι Ισραηλινοί. Ρωτήστε οποιοδήποτε Παλαιστίνιο, αν θέλετε. Και βεβαίως η Αίγυπτος τώρα γιατί κρατάει, δεν θα πω ουδέτερη θέση. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας άξονας και στη μέση είναι το 50, από εδώ το Ισραήλ, από εδώ η Παλαιστίνη, ή η Χαμάς μάλλον, να μην τους μπερδεύουμε, η Αίγυπτος είναι πιο κοντά προς το Ισραήλ, να το ξέρετε αυτό. Γιατί δεν θέλει, γνωρίζει πολύ καλά ότι πίσω από τη Χαμάς είναι η Τουρκία. Και η Αίγυπτος πώς βλέπει την Τουρκία? Όπως την βλέπει και ο Έλληνας, κατακτητής. Σαν κατακτητή βλέπει η Αίγυπτος την Τουρκία. Θα το ξέρετε. Μπορεί να είχαν κάποιες συμμαχίες την περίοδο του Ιμπραχήμ και τα λοιπά, αλλά η Αίγυπτος βλέπει την Τουρκία ως κατακτητή. Δεν θέλει η Αίγυπτος καμία σχέση μαζί με τους Τούρκους. Κατάλαβα. Και αυτό που πήγε να κάνει με την μουσουλμανική αδελφότητα η Χίλερη μαζί με τον Ταβούτογλου στην Αίγυπτο, το θυμάται αυτό ο Αιγύπτιος. Ο Μόρση τελείωσε. Ο Σίση δεν θέλει να δει μουσουλμάνο αδελφό μπροστά του. Τους βλέπει, τους καθαρίζει επί τόπου. Ωραία, Γιώργο, πάμε σε άλλα τα τηλέφωνα. Δεύτερη ερώτηση, Γιώργο. Ναι. Μια και ο Εβραίος είναι Βολιώτης και εγώ Βολιώτης. Και είσαι αντίθετος με τα λόγια του και έχεις δίκιο. Γιατί θέλει οι μουσουλμάνοι να έρχονται μες στην Ελλάδα αφού είναι εχθροί του? Ο Βολιώτης ο Ασέρ, ναι, εισεί την Ελλάδα, είναι μεγάλος ανθέληνας και θέλει να διαλυθεί η Ελλάδα. Θέλει η Ελλάδα να σβήσει από την παγκόσμια ιστορία. Δηλαδή δεν πέταξε αυτός μία μαύρη πέτρα πίσω, αυτός πέταξε ένα τσουβάλι μαύρης πέτρας πίσω. Αυτό έκανε ο Εβραίος. Είναι μεγάλος ανθέληνας και οποιοδήποτε βγαίνει από ξεβρακώνω τον αλήτη. Μάλιστα. Χάρηκα που σ' άκουσα, Γιώργο. Άντε, γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή, παρακαλώ, λέγεται. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Πόντιε. Γεια σου, Νικολάκη. Δεν μου λέτε, μια ερώτηση θα σου κάνω. Γελάς, σε βλέπω και γελάς. Πάντα γελάω, Νίκο. Εντάξει, καλά κάνεις. Δεν μου λες, εάν στο σπίτι σου έχεις μαζέψει, μάλλον εγώ στο σπίτι μου έχω μαζέψει 10, 20, 30 παιδάκια, 40, και έχω βάλει ρουκέτες να χτυπήσω το σπίτι σου και το χτυπάω το σπίτι σου, τι θα κάνεις εσύ? Θα σε διαλύσω. Αυτό κάνουνε και οι Εβραίοι. Αυτό κάνουνε και οι Εβραίοι. Θα σε διαλύσω. Αυτό κάνουν και οι Εβραίοι. Είδες που συμμαζεύεις παιδάκια στο σπίτι σου, που έρχεσαι στη λογική απάνω. Εσύ τα σκοτώσεις τα παιδάκια, όχι εγώ. Μα τα παιδάκια τα
Έχω στο σπίτι μου τα παιδάκια και σου ρίχνω με τις ρουκέτες. Εσύ μου λες θα με διαλύσεις. Άρα θα σκοτώσεις και τα παιδάκια. Ακριβώς. Αυτό λέει τώρα. Εσύ τα σκότωσες τα παιδάκια όμως. Όταν γνωρίζεις πολύ καλά, μπορεί εγώ να σου επιτεθώ. Ναι, εγώ θα τα σκοτώσω σύμφωνη γιατί έχω βάλει τα παιδάκια στο σπίτι μου για να επιτεθώ σε σένα. Μπράβο. Αυτοί που σκοτώνονται. Εσύ θα αμυνθείς ή δεν θα αμυνθείς. Στα σπίτια ποιοι είναι. Συγγνώμη, οι μαχητές της Χαμάς τι είναι, μισθοφόροι που ήρθαν από έξω. Από τη Σαουδική Αραβία, τύπου Ταλιμπάν. Όχι. Δεν ξέρω από πού είναι, εγώ δεν το ελέγχω. Είναι τα αδέρφια. Είναι τα μεγάλα αδέρφια αυτών των παιδιών που σκοτώθηκαν. Σύμφωνα με τον Αλιταράχο, ο Αλιταράχο και κοιμάται σπίτι. Μετά έρχεται ο Εβραίος με τον ντρόν, τον παίρνει σημάδι και τον καθαρίζει. Κοίταξε, Γιώργο, πήγε σπίτι και κοιμήθηκε. Εγώ παίρνω αυτή τη στιγμή ότι οι Εβραίοι αμήνονται. Λοιπόν, έχω μισό λεπτό για να κλείσω την εκπομπή. Νίκο Νάκης, καλό βράδυ. Ένα λεπτό, Άγγελε, περίμενε. Θα με κλείσει το κομπίτερ. Για, περίμενε. Μετά, ένα άλλο είναι ότι εδώ. Σχετικά για τον πατριωτισμό που καμιά φορά αναφέρεις είμαστε πατριώτες και είμαστε. Είμαστε πατριώτες γιατί είμαστε στην Αμερική. Εάν είμαστε στην Ελλάδα δεν θα είμαστε πατριώτες. Θα είμαστε κλέφτοπατριώτες όπως παρουσιάζονται οι πολιτικοί. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει πατριωτισμός εκτός από το χρήμα. Μεγάλο λάθος. Ναι, δεν είναι έτσι. Η γνώμη μου είναι αυτή. Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, καλό βράδυ. Παιδιά, δεν με παίρνει ο χρόνος. Νίκο, δεν με παίρνει ο χρόνος. Να έχεις καλό βράδυ, Νίκο. Ευχαριστούμε τον Νίκο άλλη μέρα για αυτό το πράγμα. Μην ξεφεύγουμε, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Έχω 10 seconds να μπει ένας ακροατής και να φεύγει. Λέγεται. Ναι, έχετε ούτε μισό λεπτό. Χρόνια πολλά στον αδερφό σου, καταρχάς του Σωτήρη, για τη σημερινή ημέρα. Του Σωτήρου σήμερα. Βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όλους και στους Σωτήριους, στα πάντα. Βεβαίως, ο Γιώργος τα λέει πάρα πολύ καλά, αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε εδώ στην Ομογένεια για αυτούς και κάτι άλλους ανθρώπους εδώ, όπως ο Λυκομήτρος που μας ζητάει τα καζίνο συνέχεια. Άσε ρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, κοίταξε, σε ευχαριστώ, αλλά. Άσε ρε το άνθρωπο, μην τον πειράσει, δεν τον πειράσει. Δεν σε πειράσει. Ο άνθρωπος θα πάει στο καζίνο. Γιατί εγώ δεν πάω στο καζίνο. Τι κάνει ο Λυκομήτρος, πάει. Ο Γιώργος δεν πάει στο καζίνο, έτσι λέει. Και εγώ τον είχα για καλό παιδί. Κοίταξε, κάτσε Γιώργο, δεν το παίρνεις έτσι. Δηλαδή, άμα πας στο καζίνο είσαι καλό παιδί. Όλοι μας πάμε στα καζίνο. Και είπε, τι έγινε. Καλά, εγώ πήρα μια φορά το χρόνο, εντάξει. Λοιπόν, Γιώργο, καλό βράδυ. Θα τα πούμε, δεν μπορώ να τηλέφωνα. Να περνάς καλά και καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγιο Αγγελάτο. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Όπως είδατε, το σύστημά μας τώρα παίζει πάρα πολύ καθαρά στο κεντρική σελίδα για την τηλεόραση για τους ομογενείς στην Ελλάδα, τους φίλους τους Έλληνες και όλους τους ομογενείς σε όλο το εξωτερικό. Σε λίγο θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με την κινηματογραφική μας ταινία. 9 η ώρα το βράδυ δελτίων ειδήσεων, το κόντρα 10 η ώρα και συνεχίζεται η εκπομπή με διάφορες ενημερωτικές εκπομπές από την Ελλάδα. Καλό βράδυ σε όλους. Την αγάπη μας από την Ιόλουστη και στη Φλόριδα. Να περνάτε καλά.